Καλησπέρα. Εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που δείξατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι γνωστό ότι η εγκληματική πολιτική των μνημονίων και της εσωτερικής υποτίμησης έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης. Αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει στην διάλυση και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπουκέτα, ανύπαρτος τζίρος, έλλειψη ρευστότητας, γνωστά εφιαλτικά, ζωφερά, τα ξέρουμε. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις. Σήμερα μας δίνεται μια δυνατότητα να μην μιλήσουμε για αυτό το παρόν που το βιώνουμε τόσο δραματικά, όλη η κοινωνία και οι μικρομεσαίοι μαζί, αλλά να μιλήσουμε για το μέλλον. Γιατί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το νέο παραγωγικό πρότυπο που έχει σαν στόχο του ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση της χώρας, έχει ως επίκεντρό του τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι μια πρόκληση η διαμόρφωση προγραμματικών θέσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η οικοδόμηση μιας πολιτικής ολοκληρωμένης για τις επιχειρήσεις. Και αποτελεί πρόκληση γιατί πρώτον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, βασικό αυτό για την ενίσχυση της απασχόλησης. Δεύτερον, μπορεί να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με εναλλακτικά προϊόντα, τα οποία ξεφεύγουν από τη μαζική βιομηχανική παραγωγή. Και τρίτον, μπορεί να βοηθήσουν την ενδογενή και την τοπική ανάπτυξη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, το πρόγραμμα για μας ή οποιαδήποτε προγραμματική ενότητα όπως αυτή των μικρομεσαίων αλλά και το κεντρικό μας πρόγραμμα, πέρα από αξίες, πέρα από αρχές, πέρα από τρόπο ανάλυσης της πραγματικότητας και πέρα από την ιεράρχηση των αναγκών, πέρα από όλα αυτά, πρόγραμμα για μας σημαίνει και διάλογος. Διάλογος επιστημονικός, κοινωνικός, πέρα από το πολιτικό φυσικά, αλλά και διάλογος με τους πολίτες και τους φορείς του κάθε συγκεκριμένου και του κάθε συγκεκριμένου κλάδου. Διάλογος για τις αιτίες των προβλημάτων και για τις λύσεις. Μας ενδιαφέρει να ενσωματώσουμε στις αναλύσεις μας και στις προτάσεις μας όλες τις βιωματικές εμπειρίες του κλάδου, του κόσμου και των φορέων του. Υπ' αυτή την έννοια το πρόγραμμά μας είναι μια διαρκής διαδικασία. Ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δίνω γρήγορα το λόγο στο Θανάση τον Πετράκο, βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκινήσει με την εισήγησή του και στη συνέχεια να πάρει το λόγο ο Νίκος Οσκορίνης, Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος της Γραμματείας Μικρομεσαίων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. Όπως είπε ο Σπύρος, νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τρομακτικό επιταχυντή, να το πούμε έτσι, τις μνημονιακές πολιτικές, έχουν δημιουργήσει κατάσταση ασφυξίας στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Καθότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά βάση στηρίζονται και απευθύνονται στην εσωτερική αγορά, η πολιτική όμως της εσωτερικής υποτίμησης με την κατάρρευση δραματικά των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων έχει δημιουργήσει κατάσταση η οποία δεν πάει άλλο. Η συνεχιζόμενη ύφεση, η μείωση συνεχώς του κατώτατου μισθού, η μείωση συνεχώς των εισοδημάτων των εργαζομένων, αντί, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπουν όλη τη χώρα σε μια ειδική οικονομική ζώνη. Η πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική της Τρόικα,
όπως έχουμε δει, απάντηση σε αυτή την τρομακτική ύφεση, η οποία, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, θυμίζει, λες και έχουμε πόλεμο, έχει γίνει πόλεμος, τον έχουμε χάσει τον πόλεμο, γιατί το να φτάσει το εθνικό εισόδημα από 250 δις που ήταν το 2008, ούτε στα 180 αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε αυτή η δραματική μείωση του εθνικού εισοδήματος πώς μεταφράζεται για το σύνολο της οικονομίας. Η απάντησή τους, όπως ξέρετε, αυτό και της Τρόικας εσωτερικού και της Τρόικας εξωτερικού είναι πρώτα απ' όλα να μετατραπεί όλη η χώρα, στην αρχή λέγανε για ορισμένες ειδικές περιοχές, μερικές περιοχές, να μετατροπεί όλη η χώρα σε μια ειδική οικονομική ζώνη. Κατ' επανάληψη, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων έχει μιλήσει ότι η λύση είναι αυτή. Το κακό δεν είναι, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ότι το λέει ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, ο οποίος πράγματι θέλει να δημιουργήσει η Γερμανία στο χώρο, στο νότο, συνολικά μια ειδική οικονομική ζώνη. Το τραγικό είναι ότι το επαναλαμβάνουν οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Χατζηδάκης, σε όλους τους τρόπους. Εμείς τονίζουμε ότι οι ειδικές οικονομικές ζώνες που προσπαθεί να υλοποιήσουν η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση δεν αποτελεί απάντηση, αλλά καταστροφή. Γιατί εκτοπίζουν την τόπια και μικρή επιχειρηματικότητα, δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και εις βάρος των μικρών. Στις ειδικές οικονομικές ζώνες, οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες χωρίς δασμού, θα αξιοποιούν τη φορολογική ασυλία σε συνδυασμό με τη χαμηλή διασύνδεσή τους. Με την εγχώρια οικονομία, το όφελος για την οικονομία της χώρας θα είναι μηδέν. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες που πάνε να δημιουργήσουν δεν είναι συνεπώς ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, αλλά καταστροφή των παραγωγικών συστημάτων. Σε αυτή την περίοδο πρέπει να θέσουμε νέες παραγωγικές βάσεις. Και εδώ το δίλημα είναι απλό για όλους μας. Θα αποδεχτούμε να γίνει η χώρα μας ολόκληρη μια ειδική οικονομική ζώνη των παλιεθνικών ή θα παλέψουμε για να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια αναδιάρθρωση της παραγωγής προς όφελος των αναγκών και της κοινωνίας, προς όφελος των μικρομεσαίων, των εργαζομένων, των αγροτών και της νεολαίας. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα πήρε η κυβέρνηση. Προχθές την Πέμπτη ψηφίστηκε στη Βουλή, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προχτές την Πέμπτη η κυβέρνηση ψήφισε τον λεγόμενο αναπτυξιακό νόμο. Ο λεγόμενος αναπτυξιακός νόμος ασχολήθηκε όπως με τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Όπου προσπαθεί ουσιαστικά τι κάνει όσοι εντάσσονται οι μεγάλες δηλαδή επενδύσεις που θα είναι κατά βάση ξένες επενδύσεις σε αυτό το κύκλο των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων τα έχουν όλα. Λοιπόν, απολαμβάνουν τα πάντα, μηδενισμό της γραφειοκρατίας, fast track διαδικασίες, τα πάντα. Οι μικρομεσαίοι, εσείς δηλαδή που είμαστε εδώ, οι μικρομεσαίοι τι θα κάνουν, θα συνεχίσουν να είναι με τη θηλιά στο λαιμό της τράπεζας που θα πούμε και θα ταλαιπωρούνται από το μηνόματα ευρώ της γραφειοκρατίας. Για τους μεγάλους καθάρισε ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Σαμαράς και οι λοιποί του σύμμαχοι, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης. Και ας πω ένα, να δείτε το πόσο ενδιαφέρονται, επειδή υπάρχουν εδώ πέρα, ναι, και ο Σπύρος δίπλα μου, και άλλοι μηχανικοί. Γνωρίζουμε, υπάρχει ένας τομέας, να καταλάβετε δηλαδή το τι σημαίνει, δηλαδή το τι σημαίνει επιλογές τρόικα και επιλογές των δανειστών. Υπάρχουν λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μικρά υδροηλεκτρικά, ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά. Στις δύο τελευταίες, τα πάνελ όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Είτε από την Κίνα είτε από τη Γερμανία. Τα μικρά υδροηλεκτρικά, τα οποία μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο, προσφέρουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πιο φτηνή από όλες, προσέξτε, και παράλληλα ένα μικρό φράγμα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, έπρεπε λογικά να ήταν σε πρώτη προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, κατά πέτηση του κυρίου Βενιζέλου, έτσι λέει ο κ. Μηταράκης για να βγάλει από πάνω του, αλλά τέλος πάντων αυτό είπε.
Εθνιδίως φέρνουν τροπολογία όπου εξαιρούν τα μικρά υδροελεκτρικά από την οποιαδήποτε επένδυση. Όπου όλες τα πάντα, τσιμέντο, μηχανικός που θα δουλέψει ο πολιτικός, όλη η προστιθέμενη αξία θα, για να φτιαχτεί ένα φράγμα και να γίνει ένα μικρό υδροελεκτρικό θα παρέμεινε στη χώρα. Όμως, τους ενδιαφέρουν τα άλλα που είναι εισαγόμενα. Αυτό σας το λέω σε ένα παράδειγμα για να δούμε τι αυτός ο αναπτυξιακός νόμος με αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει δηλαδή για τις μικρές επιχειρήσεις και τι σημαίνει για τα συμφέροντα των λαϊστών. Ο αναπτυξιακός λοιπόν νόμος που φέρανε, όπως προείπα, δεν αποτελεί μια προσπάθεια επανασχεδιασμού των κρατικών δομών που εμπλέκονται στις απαιτήσεις, αναδεικνύει για άλλη μια φορά τον απασπασματικό μεριχώρα χαρακτήρα της πολιτικής κυβέρνησης προς όφελος, κυρίως της Τρόικα, για να προσελκύσουν μεγάλες επενδύσεις από συγκεκριμένους ομίλους. Όμως η ανάπτυξη της χώρας μας απαιτεί μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι καταστροφή τους όπως γίνεται σήμερα. Οι λόγοι προφανείς και θα τα πει ο Νίκος, δεν χρειάζεται από μένα ανάλυση. Δεύτερο, εμείς λέμε ότι ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό προγραμματισμό. Και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας αλλά και της οικονομικής συγκυρίας. Που βασικό στόχο πρέπει να έχει την περιφερειακή σύγκληση και τη στόχευση κατά παραγωγικό κλάδο για να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Πού αλλού βλέπουμε την πολιτική της κυβέρνησης να τσακίζει τις μικρές επιχειρήσεις? Στο περίφημο χαράτσι. Θυμόσαστε τι έβγαλε, τι απεκάλυψε η Γενόπ ΔΕΗ, ότι ο Όμιλος Λάτσι, ότι η Κηφισός Μολ, το Πόρτο Καράς, το Καθούμα Ρενόπουλος κλπ. Όσοι είναι πάνω από 1000 τετραγωνικά πληρώνουν λιγότερο 30%, όσοι είναι πάνω από 2000 πληρώνουν λιγότερο, 60% έκπτωση τους γίνεται. Ο μικροεπιχειρηματίας, είτε αυτός είναι ένας μικροξενοδόχος ο οποίος έχει 10 δωμάτια, είτε ένας οποιοδήποτε μικρός επιχειρηματίας, λοιπόν, θα πληρώσει ένας που παραδείγματος χάρη που θα έχει μια επιχείρηση, ένα ξυλουργείο, θα φτιάχνει κάτι, θα επεξεργάζεται μέταλλο και έχει 700 τετραγωνικά ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια, θα πληρώσει πολύ περισσότερα, άμα κάνετε το λογαριασμό, από αυτόν που έχει 1700 τετραγωνικά. Αυτή είναι η πολιτική. Πού αλλού το είδαμε από την πλευρά της κυβέρνησης? Το είδαμε στο φορολογικό καθεστώς. Ήταν ο Νίκος στη Βουλή. Είχαν έρθει όλοι οι φορείς των επαγγελματιών και κάναμε ολόκληρη συζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι επανωτοί φόροι, θα τα πει αναλυτικά ο Νίκος, ανοίγγιζουν 420% οι αυξήσεις με το φορολογικό νομοσχέδιο. Χώρια τα χαράτσα, η έκταση στις φορές, χώρια οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές σας εισφορές, η αύξηση των εμέσων φόρων, η κατάταξη πολλών προϊόντων και υπηρεσιών από το 11% στο 23% του ΦΠΑ, που έπληξε κατά βάση τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, το μέγα θέμα, και είναι και σημερινό μάλιστα, το βλέπουμε στη διακοπή της ρευστότητας. Με τις τράπεζες, αν και έχουν σωθεί πολλάκις από όλους εμάς, αρνούνται να παράσχουν δάνεια σε οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση. Η ελαχιστοποίηση και η διακοπή πίστοσης δημιουργεί κατάσταση, όπως το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ασφυξίας. Και από την άλλη μεριά, τι άλλο έκανε η κυβέρνηση? Επέλεξε την κατάργηση της συγχώνευσης, ουσιαστικά κατάργηση του ΕΟΜΕ, ο οποίος τις προηγούμενες δεκαετίες αποτέλεσε ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία και από ρευστότητα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες, δανείζονται από τις ξένες τράπεζες και από τις μητρικές τους, όπως το ξέρουμε. Και επειδή το βασικό θέμα της ημέρας μας, όπως είδατε, δεν ήταν τα υπόλοιπα, τα χαράτσια και με τους πλοίορκους που μας βομβαρδίζανε 4-5 μέρες, ήταν τα παραμύθια. Η ουσία ήταν η απέτηση του Τρόικα να μην συγχωνευτεί η Eurobank με την Εθνική. Ένα μεγάλο θέμα στο τραπεζικό χώρο. Και γιατί το είπαν αυτό? Γιατί αλλά επέλεξαν να ανακεφαλοποιηθούν με χρήματα του δημοσίου, τα οποία θα προέλθουν από το δανεισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα, όπως ξέρετε, η Τρόικα εμπόδισε, απαγόρευσε να γίνει αυτή η συγχώνευση.
και επειδή φοβόταν δημοσιονομικά, αλλά και κυρίως γιατί αυτός ο τραπεζικός κολοσσός στη συνέχεια μετά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορούσε να περάσει άνετα στα χέρια του δημοσίου να εθνικοποιηθεί και να αποτελέσει ένα ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Ανεξαρτήτως λοιπόν από το αν κάποιος έχει από την άλλη άποψη την πίτα σε σχέση με τη συγχώνευση, η ουσία αποδείχνει για μια ακόμα φορά ότι ποιο είναι το αφεντικό στην χώρα αυτή και ότι οι δύο τράπεζες αυτή τη στιγμή ανακεφαλαιοποιούμενες, περνάνε στον έλεγχο ουσιαστικά της Τρόικας. Έτσι, και εμποδίστηκε μια προοπτική που κάτω από μια άλλη κυβέρνηση μπορούσε να δημιουργήσει θετικές εξελίξεις και να παίξει μια τέτοια μεγάλη τράπεζα, να μπορούσε να παίζει έναν τον κεντρικό δημόσιο πυλώνα για την ανάπτυξη. Είναι λοιπόν οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, αυτές κάνουν ακόμα πιο δύσκολο και γι' αυτό στέκουμε πιο πολύ το πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι με την ύφεση να επεκτείνεται, τα κόκκινα δάνεια διαρκώς να εκτινάσονται, έτσι, το μέλλον διαγράφεται όλο και πιο δυσίωνο και γι' αυτό αυτή την ώρα εμείς επαναλαμβάνουμε με όλους τους τόνους ότι η λύση αυτή τη στιγμή είναι μια εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος σαν μια αφετηρία για έναν προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος, πράγμα βέβαια που προϋποθέτει μια συνολική πολιτική προοδευτική αλλαγή. Παράλληλα, δεν στεκόμαστε βέβαια μόνο στο τι πώς θα είναι ο χαρακτήρας. Προτείνουμε για το τραπεζικό σύστημα και λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως η λειτουργία. Η άποψή μας είναι ότι ο νέος δημόσιος και κοινωνικός ρόλος των τραπεζών θα πρέπει να βασίζεται στους εξής άξονες. Πρώτο, χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στήριξη της ανάπτυξης και πρώτα απ' όλα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερο, προώθηση ρυθμίσεων ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών. Τρίτο, εξυγίαση και χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων οργανώσεων της κοινωνικής και συνεκτιστικής οικονομίας. Τέσσερα, σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων. Πέντε, ανάπτυξη μιας διαφορετικής ηθικής και αλληλέγγυας, όπως λέμε, αποταμίευσης. Πέμπτον, δημιουργία τραπεζών ειδικού σκοπού, οι οποίες να καλύπτουν ειδικές ανάγκες που θα αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα τμήματων του πληθυσμού και περιφερειών, με παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που να αφορούν στην κοινωνική χρηματοδότηση, αλλά και πάνω απ' όλα να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανάπτυξης. Όπως είναι φανερό, βέβαια, και όπως προείπα, τα σημερινά κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να στηρίξει οποιαδήποτε τέτοια πρόταση που να έχει αυτές τις αρχές. Η ουσιαστική προϋπόθεση για να γίνουν τα παραπάνω σημαίνει ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, το κυρίαρχο σύστημα και κατάργηση των μνημονίων. Γιατί εμείς θέλουμε να περάσουμε σε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δεν έρχεται κυρίως από τις υπηρεσίες, αλλά από την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και με δημόσιες και με ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί για να περάσουμε στην ανάπτυξη είναι απαραίτητες οι δημόσιες επενδύσεις. Και αυτό, και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης, και αυτό δεν είναι κάποια ιδεοληψία της αριστεράς. Θα σας πω ένα γεγονός για να δείτε ότι είναι απλή λογική. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι στην Αγγλία η κυβέρνηση είναι συντηρητική. Κάμερον δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τους φίλους, ούτε με μία έννοια των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, για να βγει η χώρα του από την κρίση, αποφάσισε ότι πρέπει να διατεθούν 750 εκατομμύρια λίρες για να γίνουν δημόσιες επενδύσεις, διότι η ανάπτυξη προϋποθέτει πάνω απ' όλα τη δημιουργία, τη στήριξη των βασικών υποδομών. Γιατί αν δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορεί να στηριχτεί, είναι μαζί με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, είναι προϋπόθεση ανάπτυξη.
για την ανάπτυξη. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Σε ό,τι μας αφορά, σημαίνει ότι αυτό που λέμε ένα σχεδιασμό σημαίνει πραγματικά εθνικό σχεδιασμό. Δεν ότι θα βγούμε από την κρίση, ο βασικός τομέας είναι ο πρωτογενής. Πώς θα βγεις από την κρίση? Αν δεν έχεις, δεν ασχοληθείς με την πρωτογενή τομέα και να πάρεις μέτρα και πολιτικές, όχι για να έρθουν οι μεγάλοι επενδυτές να επενδύσουν στην εντατική γεωργία και στα θερμοκήπια, γιατί έχουμε στον νομό μας παραδείγματα κλπ. Αλλά για να στηριχτούν οι παραγωγοί, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν την παραγωγή με σύγχρονα μέσα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το δεύτερο, για να παραμείνει και όχι διάφοροι είτε εφοπλιστές είτε οποιοδήποτε άλλοι οι οποίοι θέλουν να στραφούν και προς αυτό το τομέα. Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, την οποία για το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι καθετοποίηση της παραγωγής από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή μεταποίηση πρόθεση του προϊόντος, σημαίνει εκπαίδευση των αγροτών, εφαρμογή της τεχνολογίας, σημαίνει όλα αυτά που έχουμε πει, ότι ο Έλληνας αγρότης, κτηνοτρόφο και κτηνοτρόφος, αλλά και ο βιοτέχνης και ο ξενοδόχος, θα καταβάλει, να καταβάλει πιο μικρότερο. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσω, λοιπόν, σημαίνει μια συνολική πολιτική στήριξη και του πρωτογενούς τομέα. Και κλείνω λέγοντας ότι ότι όλα αυτά και αυτά που θα πει ο Νίκος, το ζητούμενο είναι προϋποθέτουν μια συνολική πολιτική αλλαγή. Εμείς γνωρίζετε και τοπικά από την πλευρά μας, αναδείξαμε από την αρχή και στο επίπεδο της Βουλής, εδώ με τη βοήθεια της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα θέματα που πνίγουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θυμίζω τη ρύθμιση των πυροδανείων, τον αγώνα για τη ρύθμιση, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί αυτά που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι κάποιες ανάσες, να βγαίνει η φιλιά ένα εξάμηνο, να βγει η φιλιά ένα εξάμηνο από το των επαγγελματιών. Ο αγώνας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχιστεί άμεσα για μια ουσιαστική και μακροχρόνια ρύθμιση με μείωση του επιτοκίου, κούρεμα του ποσού ανάλογα με τη μείωση του τζίρου και όχι, όπως προείπα, προσωρινές παρατάσεις της θηλιάς στο λαιμό των επιχειρήσεων. Δεύτερο ζήτημα που το παλέψαμε είναι να καταργηθεί ο περίφημος νόμος Βενιζέλου, όπου η κυβέρνηση φύρπαζε χρήματα που έπρεπε να δώσει στις επιχειρήσεις για μη λήξη πρόθεσμα χρέη. Γιατί ο κ. Βενιζέλος στις αρχές του 12 έκανε και αυτό το νόμο. Τρίτον, να δίνεται το επίδομα ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στο ΟΒΑ που κλείνουν τα μαγαζά τους και τις μικροεπιχειρήσεις τους. Τέταρτον, κατάργηση του χαρατσού, κατάργηση όλων του μηχανισμού ανάκτηση μεταβλητού κόστους και όλων των άλλων επιβαρύνσεων που γίνονται στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι όπως έχει φτάσει, το ενεργειακό κόστος για όλες τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωσή του. Και φυσικά τα μεγάλα έργα υποδομής για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού με την Τζαχώνα, για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα και τη Σπάρτη, για να μην μετατροπεί η περιοχή μας σε καλά και όλη η χώρα σε ολόκληρη σε ειδική οικονομική ζώνη, για την αναβάθμιση και επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου και την αναβάθμιση των υποδομών στον αερογυμμένα Καλαμάτας. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα που δεσμευόμαστε, εδώ δεσμεύομαι και εγώ μαζί με τους συντρόφους εδώ, που θα τα παλέψουμε και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε οι αναγκαίες υποδομές στο νομό να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την τιμή να έχετε έρθει εδώ να ακούσετε και εμένα. Νιώθω μια σχετικά συναισθηματική φόρτιση. Δεν δουλεύει.
Λίγο πιο κοντά. Νιώθω μια πιο συναισθηματική φόρτιση με ότι είμαι κοντογείτονά σας. Η καταγωγή μου είναι από την άλλη πλευρά του βουνού. Αν καλά θυμάμαι ένα χωριό Μιλιά, τώρα είναι από εδώ. Ανέβεις στη Γιάτισσα, βλέπεις το χωριό μου, βλέπεις και το άλλο. Αν και έχω να έρθω πάνω από 15 χρόνια στην Καλαμάτα και δυστυχώς ο Πετράκος δεν μου άφησε έναν χρόνο να έρθω νωρίτερα για να προλάβω να τη δω και λιγάκι, αλλά θα ξανάρθω. Είναι πολλά τα θέματα για το χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για να κάνει μια πλήρη ανάπτυξη χρειάζονται πραγματικά ώρες. Θα προσπαθήσω. Όχι, έχω ώρα, αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει συνέχεια μονολόγους. Και βασικό είναι να ακούσουμε και εμείς. Εγώ θα προσπαθήσω επιγραμματικά να θέσω ορισμένα ζητήματα και απάνω σε αυτό να κάνουμε ένα διάλογο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο. Να έχει μια αμεσότητα η συζήτηση. Δεν θα κάνω μεγάλη αναφορά στο τι συμβαίνει στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, αλλά θα μου επιτρέψετε 2-3 πράγματα να τα σχεδιαγραφήσω γύρω από αυτό και κυρίως τι έρχεται απέναντι σε αυτό το στρώμα, αν δεν μπει φραγμός σε αυτή τη λαϊλασία που επιχειρείται πολύ βία. Ο τρόπος της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικού κόσμου της χώρας θα το ζήλευε και ο Θασιώτης και ο πρώτος διδάξης στην ελεύθερη αγορά, ο Φρίντμαν, αυτή τη περίφημη σχολή του Σικάγου, ο οποίος έλεγε ήπια προσαρμογή. Εδώ έχουμε βίαιη προσαρμογή, η οποία εκφράστηκε μέσα σε 2 χρόνια που άρχισε να υλοποιείται όλα αυτά τα σχέδια του μνημονίου. 120.000 επιχειρήσεις, λιγότερες έχουν μείνει στη χώρα από τις 850.000. Ο στόχος είναι περίπου να πάνε γύρω στις 450 με 500.000. Η τελευταία έρευνα που έχουμε βγάλει εμείς με το Ινστιτούτο που έχουμε στείλει για σε θα μιλήσω και με τις δύο ιδιότητες. Οι συνάδελφοί μας, την τελευταία έρευνα που δημοσιοποιήσαμε πριν από κανένα μήνα, 200.000 περίπου συνάδελφοί μας δηλώνουν ότι πολύ δύσκολα θα βγάλουν το 2013. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις από αυτές, ουσιαστικά κάποια προβληματικά ή κάποια δανεικά προσπαθούν να τονώσουν την διαδικασία να μην κλείσουν ακριβώς γιατί δεν έχουν διέξοδο. Ξέρουν ότι τους περιμένει ανεργία. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να πάνε πουθενά και μάλιστα μια γερασμένη σχετικά γενιά όπως παλιά γενιά των επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι 50-55, ούτε σύνταξη μπορούν να πάρουν και δεν έχουν και πού να πάνε. Προσπαθούν, τελικά θα χάσουν και όσα έχουν ή όσα δανειστούν και στο τέλος θα βρεθούν δυστυχώς σε ένα μεγαλύτερο αδιέξοδο. Θέλω να τονίσω, το ξέρουμε εμείς οι επιχειρηματίες, αλλά θέλω να το τονίσω άλλη μια φορά, γιατί πολλές φορές ενοχοποιείται και η επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα οι δύο τελευταία με μεγάλη προσπάθεια και πολύ έντονη διαδικασία και από τα μέσα ενημέρωσης ενοχοποιείται η πολύ μικρή επιχείρηση. Μας βάλουν να βάλουμε και την ταμπελούλα μπροστά για να παίρνουν την απόδειξη. Όλη η φοροδιαφυγή συμβαίνει σε αυτό τον αμαρτωλό χώρο και μόνο. Όλα τα άλλα τα βιλαέτια είναι αστοαπειρόβλητο. Προσφέρει το 99% των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 97% είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα οι πολύ μικρές, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 10 απασχολούμενους, είναι η συντριπτική πλειοψηφία, γύρω στο 95%, και απασχολούν το 57% του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα εξαιρουμένου του χώρου των τραπεζών. Και παράλληλα προσφέρουν και πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία. Και για να απαντήσω μόνο σε αυτό το σημείο, θα πάμε στο φορολογικό μετά, στην τόση προσπάθεια ότι γίνεται φοροδιαφυγή. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε φοροδιαφυγή εμείς οι μικρομεσαίοι κλπ. Αλλά αυτό που λέγανε αυτοί ή ήθελαν να δείξουν, δεν υπάρχει τέτοια φοροδιαφυγή. Μάλιστα, μια τελευταία έρευνα του ΟΑΣΑ, του οργανισμού που ξέρετε δεν είναι και ο καλύτερος φίλος, δηλώνει ότι τελικά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όσον αφορά την ασφαλιστική του εισφορά και τη φορολογική του απόδοση, είναι τέταρτη από πάνω προς τα κάτω σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, ένα μεγάλο ψέμα δηλαδή το τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το χώρο. Έχουμε. Τι θα συμβεί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Θα πάω μετά στα επιμέρους, απλά κάνω μια πρώτη σχεδιάγραφηση. Επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι να φύγουν άλλες 200.000 επιχειρήσεις. Φτιάχτηκαν πολλές αλυσίδες στην Ελλάδα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, στοχοποιημένα. Φτιάξανε εμπορικές χωροταξίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, την εξαιρέσανε. Έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά. Η κρίση όμως δεν τους δίνει και μεγάλες ανάσες αυτή τη στιγμή. Υποφέρουν.
Ένα λοιπόν διάδρομο για να μαζέψουν τα έσοδα που θέλουν είναι να κλείσουν ό,τι κρατάμε εμείς οι μικρομεσαίοι να τα πάρουν αυτοί. Και με χίλιους τρόπους έχουν επιχειρήσει και θα επιχειρήσουν ακόμα χειρότερα να τα πάρουν και να μας κλείσουν όσο μπορούν πιο σύντομα. Μόνο το φορολογικό, η φορολογική αυτή διαδικασία που πάρει νομοθετήσαμε φέτος, υπολογίζουμε ότι θα κλείσει το 1 τέταρτο των επιχειρήσεων που θα κλείσουν φέτος, θα κλείσουν μόνο το φορολογικό, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Η επιβάρηση είναι τόσο μεγάλη, ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επειδή όλοι δουλεύουν σήμερα οι περισσότεροι για 700-800 ευρώ το μήνα, δεν δουλεύουν για παραπάνω, τους τα παίρνει κατευθείαν μία και έξω. Έχουμε το πρόβλημα του ασφαλιστικού φορέα και της ασφάλισής μας. Γνωρίζετε ότι προ-κρίσης περίπου 80.000 ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις φορές των ΟΑΕ. Σήμερα έχουν φτάσει δυστυχώς πάνω από τις 400.000. Υπολογίζουμε τέλος του χρόνου αυτό το νούμερο θα πάει στα 500.000 άνθρωποι. Συνάδελφοί μας δεν θα έχουν γιατρούς και φάρμακα. Και παράλληλα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι όσοι σωρεύονται χρέη που δεν μπορούν να πληρωθούν μετά από 2-3-4 χρόνια, τελειωμένες επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα 20-30.000 που θα έχουν σωρευτικά μαζευτεί απέναντι μόνο στον ΟΕ. Αυτό αυτόματα σημαίνει με τη λογική τη δική τους και μάλιστα όταν ο ενεργός μισθός στην Ελλάδα. Σήμερα δεν ξέρω, ο Θανάσης δεν ξέρει καλύτερα, είναι περίπου στα 700-800 ευρώ, μέσος όρος. Θα πάει στα 500, όπως πάει το πράγμα. Με τη λογική τη δική του δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συντάξεις των 1.500, των 1.000 ευρώ κτλ. Το μεθεπόμενο βήμα θα είναι οι συντάξεις οι δικές μας που ας έχουμε πληρώσει οποιαδήποτε κατηγορία να μην ξεπερνάνε τα 500 ευρώ. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν θα συμβεί, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, αλλά δυστυχώς πολλά από αυτά που έρχονται και έγιναν δεν τα πιστεύαμε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει στην ουσία πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας και σε ένα μεγάλο χώρο όπως είμαστε εμείς, που ουσιαστικά μέσα από το δικό μας ταμείο περίπου 2 εκατομμύρια είναι ασφαλισμένοι με τον ένα τον άλλο τρόπο. Έμεσα ή άμεσα, οικογένειά μας κτλ. Έχουν κάνει και άλλες προσπάθειες ακριβώς για να μπορέσουν να κάψουν, επειδή ξέρουν ότι όλα αυτά τα μέτρα θα δημιουργήσουν αντίδραση, η οποία δεν θα μπορούν να τη μαζέψουν. Προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να μην δημιουργηθούν οι εστίες εκείνες και οι φορείς εκείνοι που μπορούν να αναπτύξουν μια συλλογικότητα, μια αντίδραση πιο μαζική απέναντι σε αυτά που πάνε να κάνουν. Δέστε τώρα τι εξυπνάδες έχουν χρησιμοποιήσει, που φαίνεται η μία πλευρά του, η άλλη πλευρά του νομίσματος όμως είναι χειρότερη. Περάσανε δύο νόμους στη Βουλή. Ο ένας ήταν η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των κρατικών συμβάσεων. Με ποιο τρόπο? Δεν είναι μόνο ότι οι κοινωνικοί εταίροι πια δεν θα την υπογράφουν, θα γίνεται μέσα από ένα συνοθήλευμα φορέων και διάφορων, αυτό και τελικά θα αποφασίζει ο Υπουργός, αλλά την ίδια τα στιγμή σταματούν την επεκτασιμότητα. Σήμερα όταν υπογράφαμε μια κλαδική σύμβαση των αυτοκινήτων, των μετάλλων, των πεζινοπολών, δεν ξέρω ποιο φορέων, των συνεργείων αυτοκίνητων κλπ. Η επεκτασιμότητα ήταν δηλαδή ήταν υποχρεωτική για όλα τα μέλη. Σήμερα, από την ώρα που ένας δεν είναι γραμμένος εργοδότης, ένας επιχειρηματίας, στο χώρο, στο ένα σωματείο, δεν υποχρεούται να πληρώνει με βάση την κλαδική σύμβαση. Θα μπορεί να πάει στην εθνική σύμβαση και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη μας, τα μέλη των σωματείων, θα φεύγουν γιατί θα πνίγονται βέβαια κάτω από την οικονομική τους προβληματική σχέση, αλλά στην ουσία θα βάζουν και τη θηλιά στον τάφο τους. Διότι εμείς λέγαμε χρόνια ότι αυτό και δίναμε και αυξήσεις στον κόσμο, όχι γιατί μόνο τους αγαπάγαμε, επειδή έχουμε πολύ στενή επαφή με το προσωπικό που δουλεύει στις επιχειρήσεις μας, αλλά γιατί ξέραμε ότι η ζήτηση είναι από τους μεσαία και τα φτωχά εισοδήματα και δεν είναι από τους πλούσιους. Στα δικά μας μαγαζιά δεν έχετε η ελίτ οικονομική να ψωνίσει, έχονται οι μικρομεσαίες τάξεις κτλ. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια τέτοια διαδικασία και δεύτερο, κόψαν την υποχρεωτικότητα τη φορά τη συνδρομή στα ταμεία, στα επιμελητήρια από την 1η του 2015. Αυτό σημαίνει ότι το συνδικαστικό κίνημα στερείται κάθε οικονομικού πόρου, άρα μη δυνατότητα οποιασδήποτε λειτουργία, επιστημονική στήριξη, να φτιάξουμε τα Ινστιτούτα κτλ. Με πολλού τρόπου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ελληνικό λαό, ώστε όποια μορφή αντίδραση και βέβαια ενοχοποιώντα ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, άρα αφού όλοι μαζί τα φάγαμε, α μην μιλάμε, α μπούμε όλοι στην αδράνεια, μια κοινωνία δηλαδή η οποία βρίσκεται σε σύψη και δεν αντιδρά. Και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ενώ τέτοια λαιλασία μέσα στην οικογενειακή μας ζωή, στην καθημερινότητά μας, και ωστόσο οι αντιδράσεις αυτής της κοινωνίας δεν είναι ανάλογο με αυτό που τους συμβαίνει.
Στο φορολογικό. Ξέρετε ότι τελείωσε το αφορολόγητο. Δεν υπάρχει για μας αφορολόγητο. Από το μηδέν φορολογούμαστε. Δέστε τώρα, το φορολογικό σύστημα όπως είναι γνωστό δείχνει τι μοντέλο ανάπτυξης θέλεις. Προς τα που πάει το χρήμα. 26% φορολόγησε από το πρώτο ευρώ για μας, 33% μετά τις 50.000 και την ίδια στιγμή τα μερίσματα των ανωνύμων εταιριών που πάνε στη τσέπη ή στις τράπεζες, δεν πάνε για επενδύσεις, φορολογούνται με 10%. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να αναλύσει κανείς για το φορολογικό για να δεις πού το πάνε. Και βέβαια ανεβάσανε και το τέλος επιδιδεύματος, το διπλασιάσανε από τα 500 στα 1000 ευρώ, τα 650 και βέβαια θα δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα σχέση με το όλη την διαδικασία των πληροφορικών συστημάτων που προσπαθούν να φτιάξουν κτλ. Για να χτυπηθεί απόλυτα η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Εάν κλείσουν αυτές, υπολογίζουμε ότι φέτος θα κλείσουν με βάση τις δικές μας αναγωγές 60.000 επιχειρήσεις παραπάνω από αυτές που θα ανοίξουν. Αυτό σημαίνει 200.000 θέσεις εργασίας ακόμα θα προσθεθούν στον καβά της ανεργίας, που σημαίνει άλλη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων. Φεύγουν, επειδή ακούμε πολλά τώρα τελευταία και πηγαίνουμε σε κάποιες περιοδίες, στο Κατάρ, εδώ, εκεί παίρνουμε μεγάλους επιχειρηματίες, θα σώσουμε την Ελλάδα με τις μεγάλες επενδύσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις από την Ελλάδα φεύγουν. Πάγιε, Coca-Cola. Όταν φεύγουν μεγάλες επιχειρήσεις από μια χώρα, δεν βλέπουν προοπτική ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και όλα αυτά που λένε, μην περιμένετε δηλαδή θα γίνει καμία ανάπτυξη. Αν θα γίνει ανάπτυξη, για ανάπτυξη για 2-3 αυτά έχουν ελαττήσει βέβαια τα πάντα μισθούς. Θα μας πάρουν εμάς όσοι έχουμε μια εμπειρική καλή ή επιστημονική γνώση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, θα μας κάνουν υπαλλήλους με 450 ευρώ. Δεν θα έχουμε τίποτα να κάνουμε. Εκεί πάει το πράγμα. Ετοιμάζουμε και η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και με τα οικονομικά επιτελεία και με όλες τις κοινοβουλευτικές μας δυνάμεις και τα τμήματα. Τον Ιούνιο μήνα ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πρόταση για το χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πώς βλέπει αυτές τις επιχειρήσεις και ποιο μέλλον μπορεί να έχουν. Θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα και από τους οικονομικούς μας όσοι έχουν και τα αρμόδια υπουργεία χρεωθεί ανάπτυξη οικονομικών κτλ. Για μας είναι καθαρό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καμία εθνική οικονομία, ειδικά σε καταστάσεις ελεύθερης οικονομίας, να μπορέσει να πάρει απάνω της χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές. Έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε πάρα πολύ, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και μάλιστα η κρίση οδεύει ακόμα προς το χειρότερο. Έχουμε στις 700.000 επιχειρήσεις, 250.000 επιχειρήσεις καταγράφονται στο ΙΚΑ σαν εργοδοτικές, δηλαδή έχουν εργαζόμενους στην επιχείρησή τους. Οι υπόλοιπες 500.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι πλέον. Οι οικογενειακές. Σας λέω και όσοι δεν το ξέρετε για να προφυλαχτείτε ότι περάσαν από την τελευταία, ας πούμε, ισχύει, δεν ισχύει πλέον το συμβοηθούν μέλος να έχει το δικαίωμα να δουλέψει χωρίς να είναι ασφαλισμένο και ακόμα και στην ατομική επιχείρηση. Δηλαδή, σε μια επιχείρηση που θα πιάσει το ΙΚΑ, ο έλεγχος, τη γυναίκα σου ή το παιδί σου. Και τη βάρκα. Τα πρόστιμα. Όλα. Για να μην βρεθείτε προεκτήσεων, σας ενημερώνω όσοι δεν το ξέρουν. Πότε είναι. Τώρα, φέτος, τώρα, πριν από ένα μήνα, από ό,τι το ψήφισαν. Σήμερα μάλιστα το συζητούσα και με μια διευθύντρια ενός τοπικού παραδείγματος του ΙΚΑ και μου λέει ήδη βγάζουμε συνεργεία και ψάχνουμε, είχαν ήδη φέρει τους πρώτους με τα πρώτα πρόστιμα. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν, έχουμε ένα δομικό πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς το είχαμε. Η Ελλάδα, το επιχειρηματικό της περιβάλλον διαμορφώθηκε σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο μέσα σε αυτό ήταν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ότι τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε τέτοια φούσκα στον εμπορικό τομέα, το 37% των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις του εμπορίου και οι παραγωγικές επιχειρήσεις της μεταποίησης πέσανε στο 10% και με αντίστοιχα μικρά ανάλογα απασχολούμενο προσωπικό, δείχνει
το πού πήγε η Ελλάδα. Ήταν πράγματι, έγινε μια φούσκα η οποία σιγά σιγά για διάφορους και πολλούς λόγους, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Άλλες επιχειρήσεις φύγανε στις παραδουνάβιες χώρες όταν άνοιξε εκεί το μπλοκ των πρώην κομμουνιστικών χωρών για το χαμηλό κόστος εργασίας, οι οποίες βέβαια και σήμερα και κινδυνεύουν για αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στην Κίνα, στην Ινδία, στη Βραζιλία κτλ. Και δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει, όπου και σε όποιο υπουργείο να πάτε, σε υπουργό, η κυβέρνηση δεν μιλάει καθόλου. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό, στρατηγικό σχέδιο το πού θα πάνε. Και, το κάνουν πολλοί, δεν είναι μόνο ανικανότητα, το κάνουν και πολλοί εσκεμμένα, γιατί δεν το θέλουν. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και δεν είμαστε ακόμα, θέλουμε να είμαστε πολύ ειλικρινείς, πιστεύω ότι εδώ χρειάζονται όλες οι δυνάμεις ελληνικής κοινωνίας, και δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ οι δυνάμεις αυτές. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μελητήρια, οι πάντες, να μπορέσουμε να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο καλή ανάγνωση σε ποιους κλάδους της ελληνικής οικονομίας μπορεί πραγματικά να παίξει ανταγωνιστικά, όχι τόσο στο θέμα των τιμών, που και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας, αλλά κυρίως στο θέμα της ποιότητας, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι θα ρίξουμε το βάρος σε 10-20 κλάδους, εκτός από τους γνωστούς που έχουμε, τουρισμό, το ένα το άλλο, οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα μέλλον τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, το μόνο που θα κάνουμε είναι να κατασπαταλάμε ακόμα και αν έχουμε, εμείς αν είμαστε κυβέρνηση, αν δεν έχουμε μια πλήρη τέτοια καλή καταγραφή το πού μπορούμε να παλέψουμε, να κατασπαταλάμε είτε κεφάλαια, είτε χρήματα του ΕΣΠΑ, είτε εθνικά κεφάλαια κλπ. Βλέπετε ότι τα όποια προγράμματα δίνονται ενίσχυση για την επιχειρηματικότητα από τα προγράμματα του ΑΕΔ κυρίως και του ΕΣΠΑ, αλλά κυρίως του ΑΕΔ, έχουν οι επιχειρήσεις αυτές την νησιμότητα 6 με 7 μήνες. Οι περισσότερες το 1 χρόνο ή στα 2 έχουν πεθάνει. Δεν προλαβαίνουν να πάρουν ούτε τα χρήματα 20.000 που δίνουν. Διότι στην απόγνωση της, γιατί έχουμε επιλογή ανάγκης εμείς σε επιχειρήσεις που ανοίγουμε, δεν είναι μια επιλογή ευκαιρίας, ακριβώς δεν υπάρχει τέτοια ανάγνωση. Ανοίγουμε μια επιχείρηση, κάνουμε ένα καφέ, ένα ορθάδικο και δεν ξέρω τι φτιάχνουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα να επιβιώσει. Και μάλιστα σε συνθήκες όταν η κρίση είναι βαθιά οικονομική και δεν υπάρχει η ζήτηση εσωτερική. Η χώρα βασίζει και πολύ στην εσωτερική ζήτηση. Στην ενεργή, το οποίο όμως 80% των εμπορευμάτων όλων των ειδών, όχι μόνο των διατροφικής αλυσίδας, που είναι στην ελληνική αγορά, είναι εισαγόμενο. Αυτό, αν δεν αντιστραφεί, η υπόθεση είναι τελειωμένη. Γι' αυτό εμείς βλέπουμε πολύ σοβαρά, καταρχήν, να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία από τον πρωτογενή τομέα, την κατατοπίσή του, μέχρι το εμπόριο, μέχρι το τριτογενή, μέσα από μια διαδικασία όμως που θα δίνει κυρίως δυνατότητα στην ίδια τη χώρα με τις δικές της δυνάμεις να παράξει ένα υλικό και μια δυναμική η οποία μπορεί να βγάλει σιγά σιγά από τα διέξοδο. Υπάρχουν σήμερα σε πολλές περιοχές και στη Λακωνία, υπάρχουν στην Καλαμάτα που τις γνωρίζουν πιο καλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, μικρομεσαίες μονάδες μεταποιητικές και γαλακτομικές κτλ. Οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν όλη την εσωτερική ζήτηση σε διάφορα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να την καλύψουν διότι τους λείπουν τα κεφάλαια, τους λείπουν οι ειδικοί σύμβολοι επιχειρήσεων, τους λείπουν τα δίκτυα διανομής κτλ. Τα οποία ένα πολιτικό σχηματισμό, αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, ακριβώς αυτή τη φροντίδα θα δώσει, ώστε να δώσει μια προοπτική αυτές οι επιχειρήσεις με όλα τα μέσα. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να βοηθήσεις και να πας μπροστά αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πραγματικά να δώσουν μια ανάσα πολύ γρήγορα. Το καλό των μικρών επιχειρήσεων είναι αυτό, η ευληγησία τους. Οι μεγάλες δεν μπορούν, όταν υπάρχουν κρίσεις, γι' αυτό και πεθαίνουν πολλές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μικρές όμως είναι ευλίγιστες. Αν τους δώσεις μια μικρή ανάσα, μπορούν γρήγορα να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξέρετε τι κοκλάδιο είναι γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν και λένε ότι η μόνη λύση για να μαζέψουμε την ανεργία στην Ευρώπη είναι η πολύ μικρή επιχείρηση. Αλλά χρειάζεται συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια δεν υλοποιήθηκαν από αυτά τα μέτρα, γιατί παίρνουν οι τραπεζίτες και οι μεγαλοκαρχαρίες και δεν αφήνει κανένα τέτοιο μέτρο να υλοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ή κυρίως ελάχιστα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο το οποίο εμείς το βλέπουμε, είπε ο Θανάσης, τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί ο Τηρεσία σήμερα, εδώ είναι εγκλωβισμένο το σύμπαν. Το 80% των συναδέλφων δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ. Προστάνε όλοι. Δεν μπορεί να πάρουν ούτε ο ΑΕΠ, δεν μπορεί να πάρουν τίποτα. Αν αυτά δεν πάμε σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία, το πώς είναι ο Τηρεσίας και πώς πρέπει να δουλέψει με τίποτα τρόπο κτλ. Και πώς θα βοηθήσει αυτόν τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία προοπτική. Γι' αυτό λέμε τράπεζα ή τράπεζες ή φορείς ειδικού σκοπού για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν και μέσα από τα αντίστοιχα υπουργεία που θα φτιάξουμε τις δομές και τις γραμματείες τους κτλ. Από όλα αυτά τα κοκλάδια της γραφειοκρατίας, να μαζέψουν όλα αυτά τα εργαλεία, τα οικονομικά, τα οποία θα απευθύνονται στην πολύ μικρή και μεσαία επιχείρηση. ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ,
Ειδικό Περιφερειακό Ταμείο. Όλα αυτά επασχολούνται για να μην κάνω τώρα τον χρόνο αναφέροντας ποιοι φορείς είναι που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, που είναι ένας βασικός παράγοντας. Διότι αυτό, αν δεν λυθεί γρήγορα, μόνο το 5% των επιχειρηματιών της χώρας δηλώνουν ότι σκέφτονται ότι μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε μορφή επένδυση. Ένας είναι ο φόβος επόμενης μέρας και δεύτερο γιατί υπάρχουν χρήματα. Το ΕΣΠΑ έχει φτιαχτεί με εργαλεία, με συνθήκες προκρίσης. Όπου είχε το 50% να το παίρνει από το ΕΣΠΑ, το 50% ο ιδιώτης. Ο οποίος ιδιώτης έπαιρνε το 30% από την τράπεζα, έβαζε ένα 20% δικό του, σήμερα δεν πάει κανείς στην τράπεζα. Ποιος θα του δώσει. Άρα τελειωμένη στην ουσία. Οι λίγοι θα το πάρουν. Και κάνουν πολλά τέτοια πράγματα που τα ξέρουν, γι' αυτό δεν υπάρχει απορροφητικότητα. Ξέρουν και τι άλλο κάνουν. Έλεγα προηγουμένως για το ασφαλιστικό, επανέρχομαι σε αυτό το θέμα μόνο. Όσο αφορά, καταφέραμε εμείς με πολύ μεγάλη προσπάθεια να το πληρώνουμε εμείς ήδη για να παίρνουμε ένα επίδομα ανεργίας ο συνάδελφός μας, ο οποίος πάει στη φυλακή, καταστρέφεται να κλείνει την επιχείρησή του και ειδικά σε συνθήκες κρίσης. Η ρύθμιση που βάλανε, μάλλον οι προϋποθέσεις που βάλανε, υπολογίζουμε ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 1.500 αυτοί που θα τα πάρουν με 2.000. Τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια τα έχουν δώσει αλλού. Και το κάνανε επίτηδες, δεν έχουν να τα δώσουν. Και εδώ τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά, δεν πάνε να σκοτώνουν, δεν πάνε να αυτοκτονούν συνάδελφοί μας. Διαφωνούν πλήρως. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τα λες και λες, καμιά φορά βλέπεις νούμερα και αριθμούς. Λες, παιδί μου, συμβαίνει αυτό. Πρέπει να το βιώνεις ο ίδιος να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και επειδή το βιώνουμε σήμερα πολύ καλά εμείς, οι περισσότεροι είμαστε πολύ κοντά σε αυτή, δυστυχώς, σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά της πραγματικότητας. Είναι ανάγκη όλα αυτά να τα διοχετεύσουμε στους συναδέλφους μας στην περιοχή, ώστε στο κάθε ένας να γίνουν κοινωνοί το τι πάει να γίνει. Μιλάμε για ένα καινούριο τελείως διαφορετικό σύστημα του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι καθαρό ότι με εισφορές οι οποίες μάλιστα είναι πολύ υψηλές, φτάνουν σήμερα να μας αλλάξαν και κατηγορίες και πήγανε 800-900 με ρύθμιση που πληρώνει μόνο τα 150 και χειρότερη ρύθμιση όσο αφορά τον τρόπο των προστήμων. Ανεβαίνουν στα 950 ευρώ το δίμηνο. Ποιος συνάδελφος που έχει μπει μέσα στην κόλαση αυτή μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Θα πει τι, 25% κάτω οι εισφορές, 30%. Δημιουργήσε ένα πρόβλημα στα ταμεία. Από την άλλη μεριά, την ίδια στιγμή, τα ταμεία δεν εισπράττουν καθόλου από όλους αυτούς. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα εκτός από το γενικότερο της αλλαγής που χρειάζεται να γίνουν στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα πόρους οι οποίοι θα δώσουν ψυχή σε αυτό το σύστημα, που θα δίνει καλύτερες κοινωνικές παροχές, υγεία και παράλληλα θα δίνει και καλύτερες συντάξεις. Αυτό για να συμβεί είναι χωρίς αμφιβολία ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αναλογικά το εισόδημα στη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή ο Λάτσης που έχει ένα μόλι το εκμεταλλεύεται και που είναι όλο παράνομο στο Μαρούσι, περάσαν 13 εκατομμύρια αγοραστές ένα χρόνο, λέει Λάτσης σε όλους τους συναδέλφους γύρω από την περιοχή αυτή και να πληρώνει μία εισφορά. Ή 100 εργαζόμενους που έχει μέσα το είχα. Και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που κλείσανε γύρω-γύρω και χάθηκαν όλα αυτά τα χρήματα να κάνει δις το χρόνο τζίρο και αυτό να μην αποδίδει τίποτα στο ασφαλιστικό σύστημα. Ή ο ΠΑΠ να ξεπουλείται, ή ΔΕΗ να ιδιωτικοποιείται και να μην προσφέρουν οι τράπεζες. Αν έχουμε και θέλουμε πραγματικά ένα λαό που να τουλάχιστον τις βασικές του ανάγκες να τις καλύπτει, θα πρέπει αυτά, ό,τι κινείται επιχειρηματικά σε μεγάλα επίπεδα, να, και η πρόταση για ΣΕΒΕ, η αρχική που ήταν για ένα της χιλίης, ας πούμε στο τύρο των επιχειρήσεων, ήταν μια πρώτη πρόταση, η οποία θέλει πολύ μεγαλύτερο ψάξιμο και εμβάθυνση. Το δεύτερο ζήτημα όσο αφορά το θέμα του ασφαλιστικού, είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε πολύ βαθύτερα, διότι υπάρχει μια πίεση του κόσμου να χωρίσει το ασφαλιστικό από τον τομέα της υγείας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μένει κανείς ανασφάλιστος ανεξαρτήτως συνθηκών, αν είναι άνεργος ή δεν είναι, ό,τι και να έχει, πρέπει να έχει την εγκάλυψή του, την ιατρική κτλ. Εάν το ξεχωρίσουμε, πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε μια, και κάτω από την πίεση, μια φυγή του κόσμου να μην πληρώνει τη σύνταξη, τον κλάδο σύνταξη, να πληρώνει τον κλάδο υγείας. Θα φτιάξουμε μια γενιά μετά, η οποία ή θα έχει πολύ χαμηλές συντάξεις και δεν θα μπορεί να ζήσει, ή δεν θα έχει καθόλου σύνταξη. Άρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι εκτός από το να βρεθούν άλλοι πόροι. Ναι,
Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Ναι. Λοιπόν, κλείνω για να πούμε στα ερωτήματα ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Με το μοναδικό ζήτημα το οποίο εμείς θέλουμε περισσότερο να δώσουμε το βάρος είναι ότι εάν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι η απαξίωση της συμμετοχής στο μαζικό κίνημα, στη συμμετοχή τους, στις οργανώσεις, γιατί εκεί πάει το πράγμα, έχουμε τελειώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν καταφέρουμε, εάν καταφέρναμε να μαζευτούμε στην Αθήνα 100.000 επιχειρηματίες, 200 που δεν έχουν ασφάλεια σήμερα και τους πάνε φυλακή, θα τους κάνουν κατάσταση. Το επόμενο μήνα να αρχίσουν κατασχέσεις. Δεν θα μπορούσαν να τα περάσουν αυτά τα πράγματα. Ποντάρουν ακόμα σε αυτή την αδράνεια. Λοιπόν, μέλλον υπάρχει. Δεν έχω το χρόνο για να σας αναλύσω όλες τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα, για το νέο επιχειρηματικότητα, αλλά εμείς έχουμε πολύ καθαρή άποψη ότι όχι μόνο μπορούν να έχουμε. Είναι μύθος αυτός, όπως ήταν μύθος και για το δημόσιο τομέα που λέγανε ότι ήταν υπερεγκομμένος. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είμαστε. Άλλο θέμα η παραγωγικότητα, γιατί φτιάξανε κομματικά μαγαζιά και στο δημόσιο τομέα. Και το ίδιο κάνω και στη χρηματοδότηση. Και το κλείνω. Στο πρώτο τέρμα που φτιάξαμε με δική μας επιμονή και που ήταν με μηδενικό επιτόκιο τα δάνεια, μετρήστε, τα έχουμε πάρει. Τα πήρανε οι καλοί πελάτες των τραπεζών κυρίως, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, και τα πήρανε, τα κάνανε οικόπεδα, είτε το κλείσανε σε άλλες τράπεζες και πέρανε 4-5%. Καμία σοβαρή επένδυση δεν έγινε, ελάχιστα να μην λέω καμία. Και ήταν πολύ στοχευμένο. Δηλαδή μην, δεν είναι τίποτα αθώο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να τελειώσω για να... Επειδή τους άκουσα για τους δύο την ώρα που αρχίζανε να παίρνουν τάση, καλό είναι αν θέλετε να πούμε μετά τη συζήτηση κάπως επιγραμματικά να πάρουμε το λόγο. Άμα γίνουν κατάλληλες ερωτήσεις, το συμπέρασμα είναι αυτό. Θυμάμαι πρώτα από τις προτάσεις και να μπορούμε να κάνουμε το σωστό. Τις διαπιστώσεις περίπου τις ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχουν και κάποιοι εκπρόσωποι φορέων. Θα έχουν μια προτίμηση στη σειρά της παρέμβασης. Όποιος όμως θέλει, και οι εκπρόσωποι και οι υπόλοιποι, μπορούν να πάρουν τον λόγο, να τοποθετηθούν, να πούν την άποψή τους. Ορίστε. Μιλήσατε πολύ για τα προβλήματα που έχουμε. Τη σειρά που έχουμε στο λόγο μας, την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, τη ζούμε. Τη ζούμε. Του χρόνου, αν δεν το σταματήσουμε. Όσο για τα πυροδάνεια που είπε ο κ. Κουτράκο, πράγματι πάλεψε, αλλά δεν έγινε τίποτα, μηδέν. Από εκεί μετά, έχουμε τον ΟΑΕ, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε το ΙΧΑ, έχουμε. Τη ΔΟΗ, να μας κυνηγάνε. Δεν άκουσα προτάσεις και κατάλαβα ότι θα μας τις πει ο κύριος Τσίπρας τον Ιούνιο. Δεν βλέπω να τη δίνετε για μας. Ευχαριστώ. Να πω κάτι, σου παρεξηγήθηκα. Εγώ είπα τον Ιούνιο, επειδή έλεγα μερικά πράγματα όσον αφορά το θέμα ειδικά των βασικών κλάδων που θα δώσει σε ένα βάρος για να πάρει μπροστά η μηχανή. Μια πλευρά είναι ο δημόσιος τομέας, αλλά στον ιδιωτικό και τον επιχειρηματικό τομέα πρέπει να επιλέξει μερικά πράγματα. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, έκανε παρουσίαση του φορολογικού του οράματος, πώς το βλέπει αυτό. Βγάζουμε θεματικά πράγματα και είπα ότι τον Ιούνιο μήνα θα είμαστε έτοιμοι πλήρως να δώσουμε ολοκληρωτικό και για αυτά τα θέματα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είπα δύο κουβέντες, δεν μπορώ να τα αναλύσω ολόκληρο. Η τράπεζα είναι δικού σκοπού. Είστε πρώτο πιλόν της εξουσίας. Είμαστε έτοιμοι και για τις πρώτες 10 μέρες να είστε σίγουροι 100%. Το βασικό ζήτημα, να έχετε υπόψη τους πάντως, έχει από μια πλευρά τη σκιώδη πλευρά που λέγαμε και η άλλη πλευρά είναι φωτεινή της. Είναι τι θέλεις. Αν θέλεις αυτόν τον κόσμο να τον βοηθήσεις, αν έχεις δηλαδή όραμα να φτιάξεις μια χώρα που θα
βολεύεται καλά, με την καλή έννοια βολεύεται η μικρομεσαία επιχείρηση, δεν έχει πολλά προβλήματα για να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Αν θες να δώσεις ασφαλιστικό σύστημα, θα έχεις. Αν δεν θες, αν θα βάλεις φραγμό στα μολ να μην μπορούν να αναπτυχθούν έτσι όπως αναπτύσσονται, αν οι αλυσίδες των πολυκαταστημάτων, γιατί υπάρχουν δυνατότητες να μην τα αφήσεις έτσι να κάνουν και βοηθήσεις τους μικρούς επιχειρηματίες, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Η πολιτική επιλογή είναι το βασικό. Αυτή έχουν να αποφασίσουν. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Θα δώσω. Ένα έξυπνο τρόπο. Να φύγουν έξω από τις πόλεις. Ναι, να σας πω, και αυτό είναι ένα έμεσο μέτρο να περιορίσεις κάπως τη δραστηριότητά τους. Όπου έχεις ήδη, δεν σου παίρνουν τα πάντα, ξεχνάει ο άλλος μια λάμπα, δεν θα πάει έξω στο μόνο να το δώσει ένα πράξη για να το πάρει. Την έχουν πολιορκήσει στην είσοδο, γύρω-γύρω. Τέσσερα. Λέω ότι δεν είναι δυνατόν σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, εμείς έχουμε και ένα άλλο όραμα, αλλά σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα. Δεν μπορεί να ξεφύγει τελείως από όλα τα κοινωνικά πλαίσια όταν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις κτλ. Οπότε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι να αντιδράσει απέναντι στα μνημόνια, στον τρόπο δράσης, στην εξέλιξη της οικονομικής διαδικασίας που κάνει η ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά εργαλεία υπάρχουν. Το θέμα είναι να τα ενισχύσεις. Είπα προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε. Πρέπει να δεις τι μοντέλο θα φτιάξεις. Είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι ξανά θα συμβεί στην Ελλάδα τέτοια ενεργή ζήτηση η οποία θα τροφοδοτεί σε έναν δρόμο των 50 μέτρων. 40 μαγαζιά που θα πουλάνε μόνο ρούχα και παπούτσια. Δεν αντέχει αυτό το σύστημα. Άρα πρέπει να το αλλάξεις. Αυτό όμως επειδή πρέπει να το αλλάξεις, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει πρώτα να προστατεύσεις τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που θα τους δώσεις δυνατότητες δανείων που δεν θα είναι αποπνικτικά. Θα τους δώσεις δυνατότητες συμβούλων, θα τους δώσεις φορολογικό σύστημα καλύτερο ώστε να αντέξουν στη λέλαπα και παράλληλα θα δημιουργήσεις ένα καινούριο κύκλο επιχειρήσεων. Οι οποίες λέω θα εντάσσονται σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα έχει μέλλον. Δεν έχουν μέλλον αυτές οι επιχειρήσεις περισσότερες σήμερα. Η κλάδη αυτή είναι μια ανταγωνιστική πολύ. Ούτε το κράτος έχει μέλλον. Ναι, το κράτος δεν έχει μέλλον διότι δεν υπάρχει τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης. Όλοι θα είμαστε στο μαθητικό. Άρα τι θα μας πάρουνε. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Να κρατήσουμε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο, να παρέχουν και άλλοι. Όχι, εννοώ ότι. Να γίνουν οι απαντήσεις. Και μετά ξανά να γίνουν οι ερωτήσεις. Να συγκεκριώσω. Μπορείτε να μου πείτε τον νόμο αυτό, ότι αν πάω στο μαγαζί της γυναίκας μου πρέπει να με έχει ασφαλίσει. Το νόμο δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά σου στείλουμε. Αύριο το πρωί. Πριν από ένα μήνα, 1,5. Το 13 ξεκίνησε. Δεν το ξέρετε το νόμο. Δεν θυμάμαι το νόμο. Το νούμερο δεν θυμάμαι. Συμπαράτητα δεν θυμάμαι το νούμερο. Είμαι και μεγάλο, δεν θυμάμαι όλα τα νούμερα. Λοιπόν, ορίστε. Εσύ πίσω. Καλησπέρα. Και εγώ την γυναίκα μου την είχα στο μαγαζί και. Πρόσεχε τώρα γιατί μην υπογράψει. Ορίστε, ήθελα να κάνω το βίντεο τοποθέτηση τη Ουκρανία που θα βγάλουμε αντιφάσεις. Και αναφέρονται και στο πρωτογενή τομέα από αναδέρφη κ. Πετράκος, αλλά και στο εμπορικό τομέα. Είμαι 46 ετών, έχω δύο γιους φοιτητές αυτή τη στιγμή. Δουλεύω σε ένα εμπορικό πολυκατάστημα της πόλης μας. Αυτή τη δουλειά κάνω 20 χρόνια περίπου. Ο γιος μου μεγάλος είναι στο μισθολόγιο φοιτητής μηχανολογίας. Πρόσφατα είχαμε το περιβόητο σχέδιο Αθηνά. Δεν θέλω να αναφέρω τι έγινε σε αυτό το τομέα όσο αφορά το σχέδιο Αθηνά. Ξέρετε. Αλλά θα πω μερικά πραγματάκια για αυτούς που βρίσκονται στον χώρο. Μιλάμε για την περιβόητη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, στον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης. Ήταν ένα τμήμα, όπως και του. Ξεχνάμε ότι είναι το δικό μου τμήμα. Πώς ήταν το παιδί του καθενός από εμάς από εδώ. Βρίσκεται σε ένα τόσο. Ας το πούμε τμήμα το οποίο είναι καθαρά στον πρωτογενή τομέα. Έχει να κάνει με φράγματα, με ηλεκτρολογικά, με υδάτινους πόρους, μηχανολογία, τρακτέρ, άδειες υδραυλικών. Δηλαδή είναι με προεδρικό διάγραμμα, έτσι. Και πάμε να το ενοποιήσουμε με υδροκαλλιέργεια καρποκομεία, άλλη κλάδη, καμία σχέση. Κάνουμε σε αργιόματα του μηχανολόγου. Μετά από 3,5 χρόνια γίνονται τα επεισόδια, σπάνε για κάλπες του ΤΕΙ επάνω, έρχονται στην Αθήνα. Και το συμπέρασμα είναι το εξής, ότι ο πρόεδρος του ΤΕΙ ανακοίνωσε σε Επιτροπή των Παιδιών ότι αντιμετώπισα ανθρώπους στο Υπουργείο Παιδείας, επιλέξω τώρα, έτσι, στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι ήταν άσχετοι των ασχέτων. Ήταν σαν να λέμε να κάνει ένας οικοδόμος να βγάλει ένα πόρισμα για ένα εμπορικό μαγαζί ή ένας αγροβράσης να κάνει ένα σχέδιο για μια πολυκατοικία. Αυτοί οι άνθρωποι, με μόνο και μόνο το ΜΥΠ, το εδάφιο των πόρων, νομίζανε ότι είναι νερά. Ανοίγουμε το έτσι, το βαβλάκι και πάει το νόμο και ποτέ στα χωράφια. Δεν ήξεραν καν ότι έχει να κάνει με ένα σωρό τομείς, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την καλλιέργεια και την. Και αυτό του είπε ο πρόεδρος του ΕΕ. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Πώς εγώ,
σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, με τόσα προβλήματα. Να αντιμετωπίσω, να έχω να αντιμετωπίσω και αυτό. Είπατε για την αδράνεια. Αδράνεια ναι, αλλά την αδράνεια την πληρώνουμε εμείς, εσωτερικά μας, μέσα μας. Θα μας έλεγε καμιά πίεση καμιά πέρα 30 και θα πάμε όλοι αδιάβαστοι. Στον εμπορικό τομέα. Δουλεύω σε ένα πολυκατάστημα 10 χρόνια. Πριν κάποιο καιρό έκανε κάποιου ψήλου οι οποίοι μπορούσαν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις του, το ΙΚΑ, εμάς ο εργαζόμενος κλπ. Αυτή τη στιγμή εμάς από 920 που πέραμε, 892 μας πήγε στα 640. Απολύθηκαν άτομα, έχουμε μείνει 12. Τα 640 θα παίρνουμε τώρα 2 μήνες 100-100-100, δηλαδή μας εξοπλίσει ακόμα μήνες ακόμα, δηλαδή είμαστε 1,5 μήνα ακόμα μέσα, μας κοστάει ο φιλιάς από πέρσι και από πρόπερσι. Και καλούμε εγώ τώρα να βγάλω, και ο καθένας από εσάς, να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά και να αντιμετωπίσω και το πρόβλημα της παιδείας του προηγουμένου. Αν αυτό δεν είναι παράλογο και αν αυτό δεν είναι αντίφαση, τότε τι άλλο είναι. Οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, εμείς τι μπορούμε να τους κάνουμε σαν μισθωτή. Είπε ο κύριος, είμαστε μη μικρομεσαίος. Και το αφεντικό μικρομεσαίος είναι. Αποσχολήσω 40 άτομα και θα αποσχολεί 10. Εμείς το μόνο που να κάνουμε είναι με την πλάτη μας να βάζουμε κεφαλικά, να δουλεύουμε και να λέμε πλήρωσέ μας όποτε έχεις και εμείς με τη σειρά μας θα πληρώσουμε όποτε έχουμε τις υποχρεώσεις μας κτλ. Αυτό είναι το βελτιανάκι που γίνεται. Τώρα, μία λύση. Όπως είπατε και εσείς, δεν θα μπορούσε αυτός ο επιχειρηματίας εδώ, ο τοπικός που είναι και αποσχολεί 15 άτομα, να βρεθεί ένα δάνειο, κάτι ξέρω εγώ, να μπορέσει, αφού βλέπουμε ότι και με λίγα λεφτά, παίρνοντας με 4-5.000 ευρώ στην τσέπη, παίρνουμε σε πόρευμα, ανασύνει για 3 μήνες. Γιατί έτσι είναι. Αυτά δεν τα λέω από το μυαλό μου, τα λέω σε πραγματικότητα. Δηλαδή, έχοντας ένα πακέτο 4-5.000, ένα πολυκατάστημα 3.500 τετραγωνικών μέτρων, με 5.000 εμπόρευμα, έχει ζωή για 3 μήνες. Μόνο με 5.000 ευρώ. Δεν μιλάμε κάποτε που αγοράζαμε 100.000 ευρώ ή κάναμε τις αγωγές από την Τουρκία και πηγαίναμε και τρέμε τις επιταγές και τις πέρανε μετά οι Τούρκοι μετά από 5-6 μήνες από ένα χρόνο ή όπως στο σούπερ μάρκετ. Τώρα θέλουν όλοι μετρητά. Όλα αυτά θέλουν ένα μάζεμα. Και καταλήγω ότι το κόμμα μας πλέον με τη δυναμική αύξηση που έχει και με τις φωτάσεις που έχει πρέπει να τις φέρει στην επιφάνεια, να τις υλοποιήσει και να τις δώσει, να τις κάνει κατανοητό ο κόσμος, να τις καταλάβει για να κερδίσουμε κι άλλους στον κόσμο για να πάρουν την εξουσία. Μόνο έτσι. Άλλη έξοδο δεν υπάρχει. Πρέπει να βγούμε από το λίθαργο και να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να δώσουμε δύναμη σε αυτό το κομμάτι. Είναι μόνη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να παρέμβει, είπαμε κατά προτεραιότητα εκπρόσωπε. Ωραίο. Ορίστε εσείς. Εγώ είμαι πρόεδρος των μικρών φορτηγών, των πρώην τριγύρων. Εμάς όλοι είναι τα δημοσία. Εκείνο που μας αφανίζει τον κλάδο μας, πρώτον είναι το ΑΕΠ που δεν μπορούμε να το μαζέψουμε με τίποτα. Οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι, δεν συγκεντρώνονται να κάνουμε καλά για τα παιδιά τους. Πόσο μάλλον το ΑΕΠ που έχει πάει κοντά 900 το δίμηνο και αν χρωστάει κάποιος από αυτούς, 10 άλλους χρωστάει 2 χρόνια, άλλους 3 και λέει θα τους κάνει 48 δόσεις. Σήμερα δεν βγαίνει να πληρώσει 400 το μήνα. Θα βγει να πληρώσει 800 το μήνα για να τους θα δώσει τα λεφτά αυτά. Πρώτον, δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη για τα παιδιά τους. Αν του αρρωστήσει κάποιο παιδί τους, το γιατρό δεν μπορεί να το πάει με το διάλειο, θα πληρώσει. Πέρα από αυτό, όταν θα αριθμιστούν αυτά τα πράγματα, θα κρέει, γιατί δεν του αφαιρεί την ιατρική περίθαλψη την οποία δεν έχει. Από αυτά που πληρώνουν λοιπόν τα 900, κάποια είναι για γιατρό. Αφού γιατρό λοιπόν δεν έχει, γιατί όταν θα πάνε να το ρυθμίσουν δεν του αφαιρούν αυτά τα χρήματα και ελπίζω και αυτοί που έχουν και τα μαγαζιά. Το ίδιο πρόβλημα. Ένα. Δεύτερο, εμείς έχουμε το άλλο που είναι οι περισσότεροι κάνουν τις δουλειές τους με τα κεταχή τους. Αυτό είναι υποπροπιέρος. Αδράνεια από παντού. Τα δικά μας φορτηγά είναι, άμα περάσετε ένα πρωινό θα δείτε 20-30 φορτηγά στη σειρά. Σήμερα ανοίξαν οι πατάτες, τα κουβαλάνε με τραχτέρια του κουμπάρου του, του συγγενή του, του αλλού, ή με τα γιοτακή τους. Και τα δέχονται οι πατροπαραγωγοί που τα παίρνουν οι υποστηρένοι. Οι οποίοι ούτε και χαρτιά κόβουν να πληρωθεί η εφορία, να μαζευτεί ο φόρος κτλ. Ενώ εμείς αν τα πάρουμε θα κόψουμε τη φορτηγική μας και θα πληρώσουμε και το φόρο μας και τα πάντα μας. Και το πετρέλαιο που θα κάψουμε φυσικά. Θα έχει κάποια έσοδα από το κράτος. Που έτσι γίνεται και από το κράτος που βλέπουν οι ίδιοι και εμείς δεν ζούμε. Ούτε και τις υποχρεώσεις που μπορούμε να κάνουμε προς τον ΑΕ και πουθενά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 5 παιδιά, αλλά εντάξει, εγώ τα δικά μου τα έχω μεγαλώσει. Είναι άλλοι, ο κύριος εδώ που έχει 2 και είναι μου πλούσιο. Αλλά δεν έχει ούτε καλά τους πάρει. Ούτε και δουλειά έχει. Να πει ότι θα δουλεύει σήμερα να πάρει για σου κάτι γάλα να του πάρει ή ένα ψώδι να του πάρει. Εμείς οι μεγάλοι που μεγαλώσαμε, τουλάχιστον χάκαμε και τα ψωμιά μας.
Η μικρή δεν θα κάνω. Πάντως, αυτό μισό λεπτά, όσον αφορά τον θέμα του ΑΕΠ, της ασφάλισης ειδικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση στη Βουλή και μέσα σε αυτά που έβαλε, έβαλε δύο βασικά πράγματα. Όποιος πληρώνει μία συνδρομή του εξάμηνου, να έχει ασφαλιστική κάλυψη εξαιτίας της κρίσης. Πού θα τα βρει. Εντάξει, έστω μία, κάτι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το δεύτερο, εντάξει, το καλύτερο. Έχουμε τη φορά που μας κάνει το υποκλοπία. Και το άλλο είναι το άλλο. Όποιος είπε ότι άνοιξε το επάγγελμα, το υποκλοπία. Ότι μας άνοιξε. Δεν μας άνοιξε. Αυτό μας άνοιξε. Αυτή τη στιγμή εγώ, αν θέλω αύριο το πρωί να γράψω το αυτοκίνητο, το παιδί μου που κάνει την ίδια δουλειά με πέρα, ναι, θα πρέπει να πάω να καταθέσω στην τράπεζα 19.000. 19.000 τα οποία δεν θα τα κουμπάει το παιδί μου μέχρι να τελειώσει να βγει σε σύνταξη. Και θα τα έχει αυτά η τράπεζα να τα εκμεταλλεύεται για 20 χρόνια και 30 όσο είναι επαγγελματίας ο τόπος. Και θα τους πληρώνει και κάποια συνδρομή για τα κρίμινα που θα έχει κάποια από την τράπεζα την προμήθεια αυτή. Και τι να τους πληρώνει, και τα λεφτά μας να βάλουμε και να τους πληρώνουμε. Ποιος άλλος κλάδος, γιατί το ίδιο ΑΕΠ πληρώνουν όλοι, ποιος άλλος κλάδος από αυτούς, όταν θα ανοίξει ένα μαγαζί, έρθει μια ψυσταριά ή οτιδήποτε, θα χρειαστεί 19.000 να πάνε να βάλει στην τράπεζα. Που με τα 19.000 θα μπορεί να πάρει ένα φορτηγό αξίας, να μην σκοτώσει τον κόσμο. Και δεν θα έχει το σαράβαλο. Και αυτό είναι παράλογο, έτσι νομίζω. Γιατί και το φορτηγό κινδυνεύει στον δρόμο που κυκλοφορεί, αλλά και ψυσταριά κινδυνεύει να πάρει φορτηγά και να κάνουν οι θαμώνες. Να κάνουμε μια οικονομία στις τοποθετήσεις μας ώστε να μιλήσουν είναι νόμιμο να παίρνουν λεφτά στην ιστοδοσία στην Κουρουπάν την τράπεζα και να μας απέρνει η τράπεζα επειδή είχε γίνει ο επιχειρηματίας. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή με 5 ευρώ στην τσέπη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έβαλε την ιστοδοσία 6.500 και έφυγε 15.000. Αυτό το μήνα που πληρώθηκαν μας ακύρωσε 1,5 μήνα. 400 ευρώ. Και τα πήρε η τράπεζα. Μηδένισε η τράπεζα. Και τώρα μας αφήνει στο χέρι. Μία στο χέρι και από εδώ. Κι αν έχει. Εντάξει. Ορίστε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας ενημερώσετε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν ενημερώθηκα όσο θα ήθελα. Πάντα κάνουμε κουβεντούλες. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι κουράστηκε να ακούει κουβεντούλες. Πρέπει να μπείτε κι εσείς μπροστά και να ξεκινήσουμε έναν αγώνα. Και όχι να στεκόμαστε και να λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο. Είστε Γενικός Γραμματέας για ΣΕΒΕ, κατεβείτε μάχημος, πείτε κλείστε τα μαγαζιά, κλείστε τις εφορίες. Καταθέστε τα βιβλιάρια σας που θέλετε, μην πληρώνει κανένας. Μία επανάσταση θέλει ο λαός. Δεν θέλει πλέον κουβέντες, βαρεθήκαμε. Το πώς περνάμε, το ξέρει ο καθένας μας. Το ξέρουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν ζούμε τα παιδιά μας, δεν τα ζήσουμε. Το ξέρουμε όλοι, από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Όχι άλλες κουβέντες, πράξεις. Επειδή είμαι ο Γενικός Γραμματέας, αλλάξε τους σχετισμούς για να μην υπάρχουν διοικήσεις οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν αγώνες. Η δική μας πρόταση αυτή είναι: ότι πρέπει να έχουμε όχι μόνο μια αγώνα να κάνεις μια απεργία μια μέρα, αλλά θα πρέπει να έχει μια διάρκεια που να καταλαβαίνει ο συνάδελφός μας ότι ξέρεις, θα το παλέψω και πιθανόν να πετύχω το τέλος του πόλεμου να το κερδίσω. Πολλοί δεν το θέλουν. Απλά, εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας, δεν είμαι πλειοψηφία. Με τις προτάσεις και αυτές που άλλαξε η διοίκηση, άλλαξε. Με δική μας διαφοροποίηση από ό,τι έχει το προβάδισμα. Όχι, δεν το είστε. Δεν το είστε στην καλησία. Ξέρετε πολύ καλά, συγγνώμη, ξέρετε πολύ καλά ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αρκετές αμαρτίες γιατί ήταν κομματικά μαγαζιά ενός συγκεκριμένου συστήματος το οποίο έβαζε εμπόδια και εξακολουθεί να τα βάζει. Να τα αλλάξουμε αυτά, αυτό λέμε και τότε θα κρυθούμε και εμείς ο καθένας μας. Πάντως στις δικές μας οι προτάσεις αυτές είναι και πιστεύω, τουλάχιστον σε επίπεδο ΓΕΣΕΒΕ, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας κινητοποιήσεων. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θα υπονομεθούν εκ των έσω από κάποιους, ας καταφέρουμε σε κάθε τοπική κοινωνία να τους πάσουμε αυτό. Ας συμμετέχει ο κόσμος. Δεν μπορεί να κινητοποιούμε μια ζωή 10 άτομα και να λένε γιατί. Ας πούνε έξω και σκεφτείτε το
Επειδή πάνω στο ζήτημα αυτό που είπε η κυρία, είδα και ένα σήμερα διάβασα στην εφημερίδα τα σωματεία που τα αθηναϊκά όλων των δουλειών που υπάρχει. Τους δώσαν, λέει, την κυβέρνηση 14 εκατομμύρια σαν να κινηθούν, να κάνουν, δηλαδή, σαν χορήγηση. Αυτό εμένα, ξέρετε πως το είδα, λέω, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δίνουν τα 14 εκατομμύρια για να μπορέσει στον κόσμο να ξεσηκώσουν τον κόσμο, τα σωματεία. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από τα σωματεία πρέπει να κινηθεί ο κόσμος. Αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος, μόνος του δεν μπορεί να ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω σε ποια σωματεία δώσαν τέτοια χρήματα, δεν το ξέρω. Πάντως, το μόνο είναι που κόβουν. Πάντως, στο δικό μας το χώρο, όχι μόνο δεν δίνουν κόμψη, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς δεν έχουμε κάτι για επιχορήγηση. Εξήγησε το μόνο. Κοιτάξτε, εμείς, σαν συνδικαλιστικό κίνημα, για να είμαστε καθαροί, γιατί ξέρετε, αυτή γίνεται μια προσπάθεια να συκοφαντηθούν οι πάντες, όλοι το ίδιο είναι, λαμόγια, φτροκτικά κτλ. Καταρχήν, στον χώρο των μικρομεσαίων κυρίως, ξέρετε πολύ καλά εδώ είναι και συνδικαλιστές. Αφήνουμε το μαγαζί μας και δεν πληρώνουμε από πουθενά. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Δεν υπάρχει αμοιβή για τίποτα, ούτε αποζημίωση. Και δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από τα έσοδα των επιμελητηρίων, γι' αυτό σας είπα ότι πάνε να μας πιέσουν εμάς, όχι να μας δώσουν λεφτά. Το αντίθετο κάνουν. Είχαμε ένα 3% των εσόδων των επιμελητηρίων που ήταν συνδρομές δικές μας. Ο καθένας μας έχει προσωπικά γραμμένη σε ένα επιμελητήριο. Έπαιρνε το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο διανέμεται σε όλη τη βαθμίδα, από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τριτοβάθμιο όργανο. Αυτό ο πρώτο 15 σταματάει να υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πόρο. Και αυτό σημαίνει ότι θες να βγάλεις μια αφίσα, να επικοινωνήσεις, να κάνεις μια κινητοποίηση, να την προπαγανδίσεις λίγο και επικοινωνιακά και εδώ στη Δήμη. Ναι, σύμφωνοι. Εγώ λέω τι πάνε να κάνουν αυτοί. Ο επαγγελματίας θα πληρώνει τα επιμελητήρια στην τροπή του. Τα δύο χρόνια εδώ. Μετά δεν θα πληρώνει τίποτα. Έτσι και τώρα, τώρα δεν πληρώνει. Και τώρα δεν πληρώνει ο κόσμος, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα 60 ευρώ το χρόνο. Έτσι είναι. Αυτά που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικά πράγματα και προφανώς αποτελούν και το μέρος του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ μόλις αναλάβει την εξουσία. Το ζήτημα όμως είναι τι γίνεται μέχρι τότε. Διότι ο κόσμος είναι έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της αντοχής του. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πεθάνει, το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Το ζήτημα είναι πώς ακριβώς οι επιχειρήσεις αυτές θα βοηθηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο αύριο, αλλά σήμερα, ασκώντας ισχυρές πιέσεις προς την κυβέρνηση για να πάρει κάποια μέτρα. Συγκεκριμένα, ας πούμε αυτά τα δάνεια που λίγο πολύ οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κεφάλαια κίνησης, έχουν πάρει, όπως εμείς η Μεσσηνία, δάνεια πυρόπληκτα. Τι γίνεται με αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία άποψη, νομίζω, φαντάζομαι ότι επιμένει σε αυτή, ότι δηλαδή να κουρευτεί το 50% των οφειλωμένων. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν οι επιχειρηματίες, αλλά και οι άλλοι πολίτες, έτσι, πάλι οι ιδιωτικοί, του δημοσίου. Είναι αδύνατο να πληρώσουν αυτά τα χρέη που έχουν τη στιγμή που οι συντάξεις του, οι μισθοί τους, οι απολαβές τους ήρθαν κάτω από το μισό. Λοιπόν, εσείς πρέπει να βοηθήσετε. Εσείς θα γίνετε πως θα βοηθήσετε. Ακόμα και να μας καλέσετε να κατέβουμε στους δρόμους, μέσα στη Βουλή, να κάνετε τέτοιες προτάσεις με επιμονή, μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή είναι, η κατάσταση είναι ανεκδιήγητη, δεν μπορεί να περιγραφεί. Και επίσης στις τράπεζες θα μπορούμε να δίνουμε το 1/3 των εσόδων μας. Δεν είναι δυνατόν. Όταν θέλεις, ας πούμε, να πληρώσεις το μισθό σου σχεδόν ολόκληρο για τη ΔΕΗ, για το τηλέφωνο, για το νερό, τι περισσέψεις έχουμε για τις τράπεζες.
και για το φαγητό και λοιπά. Το φαγητό εντάξει. Ναι. Πρέπει να δώσετε κύριο το βάρος. Ο κόσμος, εσείς αποτελείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την ελπίδα του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ καλά μέσα στην ψυχή σας. Από εσάς περιμένει ο κόσμος πολλά πράγματα. Και να προχωρήσετε με ριζοσπαστικά βήματα. Δηλαδή δεν γίνεται με την Αγιαστούρα, ας πούμε. Δεν πρόκειται αυτή να δεχθούν καμία πρόταση από αυτές. Δεν παίρνουν χαμπάρι, ας πούμε. Ενδεχομένως γιατί δεν έχουν δουλέψει όπως ακριβώς όλοι εμείς ακριβώς. Είναι προσκυνημένοι από εδώ τώρα. Δεν έχουν ακριβώς, πώς το λέμε, φάει τη φτώχεια με τη χούφτα για να καταλάβουν ακριβώς πώς περνάει ο καθημερινός άνθρωπος. Αυτά ήθελα να πω. Δηλαδή να δώσετε το βάρος. Πολύ σωστά κάνετε ότι τα μέλη και οι φίλοι πρέπει να ενημερωθούν γύρω από το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί αύριο, αλλά είναι, πώς να σας πω, αυτό το βάρος που έχουν οι πολίτες σήμερα, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι υπάλληλοι κλπ, είναι ασήκωτο. Θα του πάρουμε. Και από τη μια μεριά βλέπετε το κράτος τι κάνει. Αφού μας έκοψε τους μισθούς, ζητάει να πληρώσουμε άλλα τόσα. Από όσα μας μείνανε. Αυτά που θα γεμάτε. Καταλάβατε. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, να πηγαίνουμε χαϊδεύοντας τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Το βασικό που είπε ο Βασίλης τώρα, νομίζω. Ένα λεπτό. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συζήτηση, πρέπει να σταματήσει αυτή. Να κάνουμε τον διάλογο, αλλιώς υπονομεύεται με τον σχολιασμό. Ο Βασίλης έβαλε δύο σημαντικά συντήματα. Τα έβαλε πριν και το ένα το έβαλε και τα σχέδια. Από τη μία μεριά είναι ότι βάλατε και οι δυο ότι χωρίς μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση και ανατροπή δεν μπορεί να υπάρξει λύση, που αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει και συγκεκριμένες προτάσεις και για τα άμεσα και για τα πιο μακροπρόθεσμα. Και επειδή, όπως είπα ο Σπύρος, λοιπόν, πολύ επιγραμματικά, το πρώτο νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας στο οποίο να διαφωνεί. Αυτό είναι το κύριο, αυτό όπως είπε και ο Νίκος απαιτεί και άλλους αλλαγές στους σχετισμούς, των δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή και σε τοπικό επίπεδο για να γίνει και σε κεντρικό επίπεδο, να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν οι σύλλογοι, οι συσχετισμοί, έτσι ώστε να υπάρξουν δυνάμεις μέσα οι οποίες θα είναι δυνάμεις αγωνιστικές για να παλέψουν, για να αλλάξουν όλα αυτά τα ζητήματα, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το δεύτερο ζήτημα, εμείς λέμε, για να μην μείνει, πρώτο, μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον στην προ-κρίση συντελεστές και καθιέρωση μικρού, πολύ μικρού για τα είδη πρώτης ανάγκης. Δεύτερο, αποποινικοποίηση των χρεών προς τον ΟΑΕ, μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων. Τρίτο, αναστολή των πληστηριασμών από τις τράπεζες, όπως είπε ο Βασίλης πολύ σωστά, διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του, όσο προσδιορίζεται από τη μείωση της ζήτησης που είναι περίπου στο 50% και όχι δώσει πάνω από το 30% του εισοδήματός του το μήνα. Για να του μένει, για να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτή την πρόταση την καταθέσαμε και πρόταση στην όμως στη Βουλή. Δυστυχώς. Ναι. Τέταρτον, αλλαγή όπως αυτό που είπε ο Νίκος. Από αντικατάσταση της απαράδεκτου στη Ρεσία, από μια δημόσια υπηρεσία, η οποία θα λειτουργεί με νέα κριτήρια. Πέμπτον, αφορολόγητο εισόδημα ίσο με όλους τους φορολογούμενους και για όλους ίσο με το όριο της φτώχειας. Έκτον, αυτό που είπαμε, τράπεζα ειδικού σκοπού. Έβδομον, λοιπόν, δημιουργία μηχανισμού ελέγχου στις πηγές διακίνησης των εμπορευμάτων για την καταπολέμηση του παραεμπορίου. Αυτά είναι τα άμεσα. Δεύτερο, και τα πιο μακροπρόθεσμα, αυτό που λέμε και είπε ο Νίκος, είναι ότι επειδή η παραγωγικότητα είναι χαμηλή, άρα πρέπει να υπάρξει μια συνέργεια από πολλά μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Αλλαγές στη φορολογία. Εφαρμογή νέα τεχνολογία σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Διάθεση και όχι διάλυση τη παιδεία, όπως είπε ο φίλος κάτω. Διάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν δουλειά τους. Οργάνωση, καλύτερη συμβολή, ώστε να οργανώσουν καλύτερα την παραγωγή τους.
φυσικά το άνοιγμα της ρευτότητας, θα το πούμε, πέμπτον έκτον που είμαστε κέντρα βιομηχανικού σχεδιασμού και θέσπιση αυστηρών ελέγχων και προδιαγραφών αυστηρών στα εισαγόμενα για να μπορέσεις να στηρίξεις και την τόπια παραγωγή. Αυτές είναι πολύ γρήγορα και πολύ επιγραμματικά. Ότι όλα αυτά θα τα πούμε τον Ιούνιο. Όχι βέβαια. Εγώ είπα. Ο κύριος, δεν σας άφησε να μας τα πείτε αυτά. Ναι. Λοιπόν, τα είπαμε τώρα. Εντάξει, εγώ έχασα τον χρόνο γιατί έχω πάρα πολλά να πω και πολύ πιο εξειδικευμένα γιατί είναι και η δουλειά μου αυτή. Ας πούμε από να πούμε και τις συνδικασίες κομματικές ιδιότητες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το βασικό ζήτημα είναι να ξέρεις τη μικρή επιχείρηση, να φτιάξεις ένα φιλικό περιβάλλον για αυτή. Δεν υπάρχει φιλικό περιβάλλον. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορετικότητά μας, η κύρια που αλλάζει τα δεδομένα είναι αυτό. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Οι αστικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δεν έχουν καμία δυνατότητα χρηματοδότηση από τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα. Κανένα. Γιατί το κάνουν. Από εκεί και πέρα. Η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο να σώσει το σήμερα που είναι ένα θέμα και το είπα, είναι θέμα να δει και πώς μπορεί να φτιάξει επιχειρήσεις που θα αντέχουν. Κοιτάξτε να δείτε, να έχουμε καθαρές καταστάσεις. Άλλο το όραμα και ο στόχος του σοσιαλισμού που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν πρόγραμμα αριστερού κόμματος, της αριστεράς, και άλλο σε συνθήκες αγοράς ευρωπαϊκής κτλ. Θα πρέπει κάποια πράγματα να δει. Σε τέτοιες διαδικασίες που κυριαρχεί το πολυεθνικό κεφάλαιο, και είπα στην αρχή, λίγο δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αλλά όταν έχουμε εμείς πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων τόσες χιλιάδες ή των δύο απασχολούμενων κατά κύριο όγκο, δεν μπορείς να έχεις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να αντέξουν όταν έχεις δίπλα σου μεγάλα ή μεσαίες επιχειρήσεις πιο μεγάλες. Άρα αυτές πρέπει να τις βοηθήσεις, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα κόμματα που κυβερνούν τον τόπο σήμερα. Ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις που σήμερα χαροπαλεύουν. Παλεύονται 17 ώρες, 24 ώρες και δουλεύει ο επιχειρηματίας με τη γυναίκα του, με το παιδί του, να του δώσεις μια δυνατότητα εξόδου από τη μικρότητά του, να μπορείς να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να πάμε σε αυτό το μοντέλο που ξέραμε. Αυτό που έζησε τα τελευταία χρόνια μέσα από την υπερκατανάλωση και τα δανεικά με τις πιστωτικές κάρτες που τα είπαμε όλοι. 10 πιστωτικές κάρτες στο πορτοφόλι του καθένα. Και μετά υπερχρεώθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρόθεση άμεσα να κάνει και την πρόταση στην Βουλή για το θέμα των υπερχρεωμένων επιχειρηματιών. Αντίστοιχο με αυτό που έκανε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι από εκεί πέρα η δυνατότητα να τα περάσει αυτά. Και αυτό είναι αυτό που συμφωνούμε όλοι. Ότι χρειάζεται να υπάρξει ο λαϊκός παράγοντας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε στο συνδικαλιστικό, ούτε στο πολιτικό επίπεδο. Αν ας πούμε μαζεύονται 200 άνθρωποι, γίνεται πολύ που βλέπω σήμερα εδώ, και έξω η άλλη κοινωνία δεν ακολουθά, είπε η κοπέλα από εκεί. Ακριβώς, έχει βαρεθεί ο κόσμος. Να σας πω κάτι, χτες ήρθε στην ΓΕΣΕΒΕ πρόταση από μια ομοσπονδία, τρίμηνη αναστολή, πληρωμή στο επόμενο ΦΠΑ και να μην δώσουμε και το επίδομα αυτό για την ανεργία, για τους συναδέλφους που κλείνουν, μια και δεν τα αποδίδουν. Ξέρεις πώς πέρασε. Έτσι. Δεν πήγε για συζήτηση. Άμα δεν αλλάξουμε τους σχετισμούς. Μια διευκρινιστική σύντομη σέντα. Είπατε ότι όσοι δουλεύουν από την οικογένεια μέσα σε ένα μαγαζί, των παιδιών όπως εμείς δουλεύουμε οι γονείς στα παιδιά να τα βοηθήσουμε, δηλαδή θα έρθει ο έλεγχος, αφού εμείς έχουμε ασφάλεια, πού να ασφαλιστούμε. Όχι. Εντάξει, έχω. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουμε πολλές φορές που δουλεύει μια επιχείρηση σου βλατζίδι. Λέω παρασκευή. Πάρα δουλεύει και η γυναίκα μου και το παιδί μου μέσα. Το παιδί μου και τη γυναίκα μου. Δεν βγάζω τόσα λεφτά, δεν τα έχω ασφαλισμένα. Όταν σου έρθει ο έλεγχος και διαπιστώσει το παιδί σου και τη γυναίκα σου ότι είναι ανασφάλιστη, θα φας τα πρόστιμα του. Όταν είμαι ασφαλισμένος, κινδυνεύω όπως είπατε. Εσύ όχι, που είσαι ασφαλισμένος. Αλλά αν δουλεύει το παιδί και η γυναίκα μέσα σε έλεγχο, σου ρίξε πρόστιμα. Αυτό είναι μόνο. Ναι, μα ρωτώ γιατί είναι επιχείρηση. Δεν προσέχετε. Φτιάχνουν όμως κάτι τέτοια πράγματα που μπορούν να σου πούνε όχι, δεν θα δουλεύεις γιατί θα σε. Αυτό σου λέει. Αυτό λέει. Αυτό σου λέει. Ένα λεπτό παρκέτα. Το παιδιού σου η επιχείρηση. Και είναι ο πατέρα που ο οποίο συνταξιούχο είναι ασφαλισμένο. Θα τον πάνε. Όχι. Όχι. Έχει ασφάλεια αυτό. Αν κάθεσαι στην επιχείρηση του παιδιού σου.
Αυτό λέω. Όσα μέρη πρώτο βαθμό συγγενείας. Όσα μέρη πρώτο βαθμό συγγενείας που μέχρι τώρα στα ατομικές επιχειρήσεις, στις εταιρεότητες, στις ομόρυπες και στις αυτές, εκεί ήταν υποχρεωτικά η ασφάλιση ακόμα και ήταν η γυναίκα στο παιδί σου. Στις ατομικές μέχρι τώρα δεν ισχύει αυτό. Η γυναίκα στο παιδί σου μπορούσε να δουλεύει ανασφάλιστο. Σήμερα δεν μπορεί. Πώ είναι αυτό που παιδιά δεν έχει δικαίωμα εργασία έτσι κι αλλιώ. Θα του κόψω τη σύνταξη. Θα πάει το παιδί να εργαστεί. Τι κολλάμε σε αυτό το θέμα τώρα, Ράμε. Είναι σοβαρό. Να το κάνουμε, να γίνει σοβαρό, αλλά να το προσπεράσουμε. Καταλάβω πώ τι έχει. Λοιπόν, Καγγέλη. Σπύρο και Νίκο ιδιαίτερα. Μα είπε ότι ήδη μέσα σε ένα δίμηνο η αυτόματο του Προέδρου θα βγάλουμε προ τα έξω ολοκληρωμένε πια τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ για του μικρομεσαίου. Εγώ δύο-τρει κουβέντε θέλω να πω. Στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση, δηλαδή περιφερειακά, ώστε να μπορέσουμε μέσα από προβληματισμό και μέσα από δοκιμασία κάποιων προτάσεών μας στους ανθρώπους που τους αφορά άμεσα αυτό το ζήτημα της ανασυγκρότησης, να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε αυτό που λέμε μικρομεσαίο και μικρομεσαία επιχείρηση. Εγώ ένα προβληματισμό θέλω να βάλω. Ο προσανατολισμός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην περιφέρεια, είχε να κάνει πέρα από τον εμπορικό αυτό καθεαυτό κόσμο, είχε να κάνει με τον κατασκευαστικό τομέα. Ένα κατασκευαστικό τομέα που τον βόηθαγαν όμως οι συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη αγορά. Δηλαδή, υπήρχε μία αγοραστική δύναμη των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων μέσα από την εργασία του, μέσα από θεσμικά όργανα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσα από έναν μισθό που πραγματικά του επέτρεπε πέρα από την καθημερινότητά του να μπορεί να βάζει και το όνειρο μιας στέγης. Μέσα από αυτή λοιπόν την κατάσταση που επικρατούσε, ευημερούσε και ένα κομμάτι του κατασκευαστικού τομέα και δεν εννοώ του οικοδομικού κλάδου μόνο, αλλά όλου του εμπορικού συμπλέγματος που είχε να κάνει με αυτό το θέμα των κατασκευών. Αυτό το πράγμα, με λαιλατημένα τα εισοδήματα των εργαζόμενων και με προοπτική δύσκολη να επανακτήσει αυτά τα εισοδήματα και ό,τι έχασε πολύ απότομα με σοκ αυτά τα 2,5 χρόνια, είναι όνειρο απατηλό. Ως εκ τούτου στους πολιτικούς προβληματισμούς μας, πρέπει να δούμε τη μεταστροφή της μικρομεσαίας επιχείρησης και δράσης σε τομείς νέους. Και παράδειγμα, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας στο επίπεδο περιφέρεια πρέπει να αρχίσει να απασχολεί πολλούς μικρομεσαίους που θέλουν να διατηρήσουν το επιχειρήν τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει, έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί και να ενισχύσει αυτούς τους ανθρώπους που φιλοδοξούν να κάνουν μία μεταστροφή είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στην κτηνοτροφία, είτε σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις του γάλακτος, δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς εκεί πρέπει να είμαστε πραγματικά με τα αυτιά. Η εμπειρία τι λέει μέχρι σήμερα. Αυτό το σύμπλεγμα του δημόσιου τομέα στη διαδικασία των παραγωγών είναι ένας φραγμός, ένας τείχος για κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να αναπτύξει μία επιχείρηση στον πρωτογενή τομέα. Έρχονται δηλαδή άνθρωποι, γεωπόνοι, παιδιά επιστήμονες που είναι τα παιδιά μας, που θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς και αντιμετωπίζουν έναν δημόσιο οργανισμό ντουβάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις, μία τράπεζα που δεν τους βλέπει καθόλου μα καθόλου σαν αναγκαίους στην παραγωγική διαδικασία. Ένα παράδειγμα τελευταίο και πρέπει να το πάρετε υπόψη σας. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει και από το ΣΥΡΙΖΑ στο σχεδιασμό του
ορισμένα πράγματα αν δεν μπουν στρατηγικά και δεν σχεδιαστούν. Όταν ο κατασκευαστικός τομέας υποχώρησε, βγήκε από δίπλα η λεγόμενη επενδυτική δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η λεγόμενη πράσινα άλογα του Γιώργου. Δείτε τι έγινε τώρα εκεί. Οι τράπεζες, ενώ δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε δραστηριότητες επενδυτικές, εκεί στις ανανεώσιμες πηγές, με τα μούτρα. Ένας τομέας που αυτή τη στιγμή είναι η άλλη φούσκα η οποία δημιουργείται, όπως ήταν της υποδομής, δημιουργείται και θα έχει εκρηκτικές διαστάσεις, οι οποίες συμβάλλει αρνητικά στο ισοζύγιο πληρωμών, που το 80% είναι εισαγόμενα αυτά τα πράγματα, που δεν είναι σχεδιασμένο αν χρειαζόμαστε αυτή την ενέργεια που θα καλεστούν αυτά τα πράγματα να παράξουν. Δεν τη χρειαζόμαστε ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αλλά προσπαθούν, και επειδή οι τράπεζες βλέπουν ότι υπάρχει κονόμα στο συγκεκριμένο πράγμα, μονόπλευρα λοιπόν υπερασπίζονται αυτή τη δραστηριότητα. Σχεδιασμένα στρατηγικά λοιπόν πρέπει να είναι τα βήματά μας, και παρόλο που έχουμε μυαλά που προσπαθούμε να επηρεάσουμε, να μην προχωρήσουμε σε μια νέα φούσκα, δεν είναι πάντα κατ' αυτό το όρο την πλευρά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τα μάτια και τα αυτιά του ανοιχτά, ώστε αυτό που θα βγούμε να πούμε στους ανθρώπους πραγματικά να κουμπάει στα προβλήματά του. Και μας περιμένει ο νέος κόσμος, μας περιμένουν οι νέοι επιστήμονες με ένα νομικό πλαίσιο συγκεκριμένο που να του ανοίγει δρόμο και να μην του στερεί αυτό το δικαίωμα που έχει ο κάθε νέος επιστήμονας που θέλει να είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει για τον τουρισμό, το ίδιο ισχύει για την εστίαση, το ίδιο ισχύει για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, το ίδιο ισχύει για τους πάντες. Αλλά θέλουν πιο κρυστάλλινο. Και από την πλευρά μας να καταλάβουν οι μικρομεσαίοι ότι χωρίς την αλληλέγγυα δράση με τους εργαζόμενους δεν έχουν μέλλον ούτε οι μικρομεσαίοι, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός των μεγάλων μισθών, των χαραμοφάιδων του δημοσίου, πρέπει να αντιληφθούν και οι μικρομεσαίοι ότι οδήγησε στη δική τους κόλαση. Γιατί αυτούς που κατηγορούσαν ήταν οι φυσικοί τους πελάτες, τους οποίους και τους έχασαν. Αυτό. Λοιπόν, ο Ατρέας. Ο υποφαινόμενος είναι σύζυγος εμπόρου και μάλλον δεν εμπίπτει στις διατάξεις του τελευταίου νόμου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο εισηγητές ήταν σαφείς ως προς το τι έτρεξε για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και θέσεις και απόψεις και προτάσεις και προφανώς και σήμερα και αύριο και το Μάιο και τον Ιούνιο. Λοιπόν, αυτό αφορά το πρόγραμμα εκείνο το οποίο προτίθεται το κόμμα μας να εφαρμόσει όταν θα αναλάβει την εξουσία. Ωστόσο, πολύ σωστά μπήκε από πολλές πλευρές το τι κάνουμε μέχρι τότε. Και μέχρι τότε θα ήθελα να πω την άποψή μου, τι δεν κάνουμε κατά την άποψή μου με στόμφο και με επιμονή. Όταν παραδείγματος χάρη στον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών, έστω και σε αυτές τις επαιτειακές απεργιακές κινητοποιήσεις που προκυρήσονται όπως προκυρήσονται από την ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ κλπ, ο λαλίστατος πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ με τις επαμφωτερίζουσες θέσεις του πολλές φορές δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μπερδεύει τα πράγματα. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό ή όταν εγώ έχω ζήσει στην Καλαμάτα τελευταία την εξής πραγματικότητα, ότι μία Κυριακή δούλεψαν οι έμποροι και οι επαγγελματίες τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, και τη δεύτερη Κυριακή είπανε να είναι τα μαγαζιά τους κλειστά. Μου προξένησε τεράστια εντύπωση, όχι το ότι ο Υπουργός με πράξη νομοθετικού περιεχομένου άφησε να είναι προαιρετική η συμμετοχή στο κλείσιμο ή όχι, σε αυτά μας έχουν συνηθίσει. Έτσι διοικούν, αυτή είναι η δημοκρατία τους. Εγώ λέω πως σε μία νύχτα στην Καλαμάτα βρέθηκαν 80 υπογραφές να θέλουν να είναι τα μαγαζιά τους ανοιχτές. Με τη λογική του ότι αφού υπάρχει κρίση, όσο πιο πολλές ώρες κάτσουμε, τόσο πιο πολλά θα πουλήσουμε. Εάν λοιπόν εμείς, έστω και από τη θέση της μειοψηφίας, δεν κοντράρουμε αυτές τις λογικές και δεν κινητοποιήσουμε τον κόσμο
προς αυτού του είδους τις αντιλήψεις και απόψεις που καλλιεργούν οι μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά και των εκπροσώπων της μέσα από τους μαζικούς χώρους και φορείς, νομίζω ότι θα υστερούμε σε αυτό τον τομέα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, και κλείνω με αυτό, είπα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι ότι με μεγαλύτερο ζήλο, με στόμφο, και μπορεί να είμαστε μειοψηφία σε κάποια συνδικαλιστικά όργανα του μαζικού κινήματος, ωστόσο είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αν αποτελούμε, όπως λένε και πολλοί φίλοι, την ελπίδα για το μέλλον, νομίζω ότι αυτά τα θέματα και αυτές τις λογικές και πρακτικές πρέπει ο καθής από τη θέση του, και εσείς κεντρικά και εμείς περιφερειακά, να τις κοντράρουμε όσο πιο ισχυρά γίνεται, για να γίνεται σαφής και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι διαφοροποιημένος με αυτές τις πολιτικές. Να πω κάτι για το ωράριο που είχε διακήρυξη. Κοιτάξτε να δείτε, και σε επίπεδο κόμματος τα πατήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ένα προσωπικό μάθρο στην Αυγή δύο σελίδων, όπου δεν μπόρεσε ούτε να φέρει τα έολα επιχειρήματά του, ο Σκορδάς δεν απάντησε. Έχουμε πλήρη καταγραφή τι επιχειρείται μέσα από αυτό και τι θα επιφέρει και τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, επειδή ακριβώς αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή ιδεολογική δουλειά, εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά μέσα επικοινωνίας, δεν βγήκανε πουθενά σε κανένα μέσο άλλο, ούτε σε εφημερίδες, εκτός από τη δική μας, και ούτε σε κανένα κανάλι έχουμε για να περάσουμε όλα αυτά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα αυτά που λέμε, και χρειάζεται μια ζωντανή παρουσία όσο μπορούμε να τα λέμε. Σήμερα κατέβαινα κάποια στιγμή στην Αθήνα και είδα σε ένα φαρμακείο απ' έξω, πινακίδα μεγάλη, ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Δηλαδή, ο κόσμος πνίγεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι σήμερα σου λέει θα ανοίξω, οι άλλοι θα είναι κλειστοί, θα το φάω το μέρο και θα το πάρω τον τζίρο του διπλανού. Όταν ανοίξουν όλοι την Κυριακή και δουλεύουν και όλοι από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ, η πίτα είναι ίδια, δεν αλλάζει, δεν υπάρχει παραπάνω χρήμα. Αυτό που θα κάνουν είναι να αυξήσουν τα λειτουργικά έξοδα και να μεγάλουν όλοι μαζί και σωματικά και οικογενειακά. Αλλά αυτό πρέπει να το δώσουμε, το μόνο το καταλάβετε, ξέρεις, είναι πεκονόφρονα από όσο που σας λένε και ανοίξτε μαγαζιά μέχρι 250 τετραγωνικά, διότι το επόμενο βήμα θα είναι να μας φάνε οι μεγάλοι. Αλλά να το κάνουν πολύ. Δεν ξέρουν τι κυρίες. Σήμερα πώς έτσι είναι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος ιδιαίτερα. Εκεί. Ορίστε εσείς. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Μία μέρα παρακολουθούσα στο πρωινό του Μέγκα το εξής. Πάνε τρεις μήνες τώρα και δεν θυμάμαι το άτομο που εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ σε οικονομικά θέματα. Και εκεί πάνω που έλεγε θα κάνουμε αυτό, 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 διάφορα. Και επειδή ξέρω πολύ καλά τι ακούω γιατί είναι η δουλειά μου, λέει πού θα βρείτε όλους αυτούς τους πόρους, λέει ο οικονομέας. Λέει θα το βρούμε από τη φορολόγηση των πολύ μεγάλων και επιχειρήσεων, των πλούσιων και τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Λέει με πόσο, ποσοστό λέει 94% με 97%. Εγώ όταν άκουσα κάτι τέτοιο, λέω οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτό έγινε στο πρωινό του Μέγκα πριν 2-3 μήνες και δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Δηλαδή θα πρέπει, συγγνώμη, αυτό και του είπε ο οικονομέας, του λέει, αυτό γίνεται σε καταστάσεις πολέμου, έγινε στην Αμερική τότε. Όταν κάποιος ακούει κάποια πράγματα τέτοια, νομίζω ότι πατάνε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει σημασία, εγώ σας λέω τι είπε. Πάντως, δεν υπάρχει. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει, αλλά γιατί να λέγεται. Δεν είναι εφικτό. Πρώτον ήθελα να πω ότι... Ναι, υποβάλλετε ερώτημα, σας παρακαλώ. Ναι, περισσότερο τοποθέτηση. Πρώτον άκουσα προτάσεις, ήταν σχετικά συγκεκριμένες, αυτό είναι καλό. Και είναι και ζητούμενο. Δεύτερον, υπάρχει μια μεγάλη λεπτομέρεια. Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ ο οποίος έχει κάποια επιχείρηση που εξάγει κάτι. Έστω οτιδήποτε. Υπάρχει κανείς εδώ. Έχω την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω συγκεκριμένα, ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα με το ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν αγοράζεις προϊόντα από παραγωγή ελληνική, πληρώνεις ΦΠΑ σε οποιονδήποτε προμηθευτή. Αν λοιπόν μεταποιείς κάτι και το εξάγεις ενδοκινοτικά, αυτό πωλείται το προϊόν χωρίς ΦΠΑ. Έτσι έχεις πληρώσει ΦΠΑ στους προμηθευτές σου, αλλά δεν μπορείς να πάρεις ποτέ το ΦΠΑ πίσω, και έχω την αίσθηση ότι οι επιστροφές ΦΠΑ είναι μια ιστορία που δεν συμβαίνει ποτέ. Αντίστοιχο.
Ορίστε. Τιμολογείς χωρίς ΦΠΑ. Τιμολογείς χωρίς ΦΠΑ όταν κάνεις την, όταν κάνεις την πώληση. Άρα, κάποιος ο οποίος ας πούμε μεταποιεί, είτε θα αναγκαστεί να παίρνει, θα τον συμφέρει να παίρνει πρώτη ύλη από άλλες χώρες, όχι από εδώ. Κάτι παρόμοιο κάνουμε και εμείς στο θέμα των, ας πούμε, των ανανεώσιμων και των φωτοβολταϊκών, στο οποίο θα έρθω λιγάκι, γιατί άκουσα κάποια πράγματα, όμως αυτά που άκουσα δείχνουν και σε ένα βαθμό κάποια άγνοια για το χώρο. Εκεί τι γίνεται. Αυτός που τέλος πάντων επενδύει, έχει τη δυνατότητα να, να μην πληρώσει ΦΠΑ όταν είναι μια εταιρεία. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε εταιρεία του κατασκευάζει, τη συμφέρει να πάρει ένα προϊόν, όχι από την Ελλάδα, τα βασικά προϊόντα δηλαδή, τα πάνελ και τους inverter, τα οποία είναι και υψηλής τεχνολογίας, και προτιμάει να κάνει μια εισαγωγή ή να τα πάρει ενδοκινητικά. Γιατί ξέρει ότι ποτέ δεν θα πάρει πίσω το ΦΠΑ. Κάθε φορά λοιπόν που κάνεις ένα έργο, κάτι τέτοιο, οφείλεις να τα σκεφτείς αυτά, γιατί κάθε φορά έχεις ένα 23% παραπάνω που πρέπει να φύγει από την οικονομική σου δυνατότητα, γνωρίζοντας ότι δεν θα το πάρεις πίσω από το κράτος. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα με τις επιστροφές ΦΠΑ και κυρίως με εξαγωγικές επιχειρήσεις, αλλά και με κάποιες ειδικές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με επενδύσεις που ο πελάτης, ας πούμε, δεν χρειάζεται να πληρώσει ΦΠΑ. Τώρα, όσον αφορά τα ανανεώσιμα, γενικά υπήρχε ένα σχεδιασμός ο οποίος αποβαίνει, φαίνεται ότι ήταν στρεβλός, υπεραισιόδοξο στην αρχή, φουσκωμένες οι τιμές που δόθηκαν στην αρχή. Εδώ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι μεταξύ των πολύ λίγων παραγωγών φυσικού αερίου, αν δεν κάνω λάθος, και των πολλών περισσότερων που μπορεί να παράγουν από ανανεώσιμες πηγές. Γενικά αυτή η ύπαρξη του κλάδου χρειάζεται. Φαίνεται ότι χρειάζεται. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που παίρνω από το χώρο και από αυτά που διαβάζω, φαίνεται ότι χρειάζεται, γιατί παράγει στο ενεργειακό ισορροπημείο και σε καταστάσεις που πραγματικά χρειάζεται και βοηθάει. Και δημιουργεί και κίνηση στην εσωτερική οικονομία. Ακούω τελευταία ότι ίσως είναι από τους λίγους, από τα λίγα σημεία που μάλλον υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να συμμαζευτεί λίγο, δεν ξέρω. Είχα σήμερα μια επικοινωνία με κάποια εταιρεία στη Γερμανία και εκεί φροντίζουν περισσότερο να μαθαίνουν, ας πούμε, τι γίνεται εδώ παρά εμείς. Πάντως το πρόγραμμα των ανανεώσιμων πηγών και το ρεύματος κλπ. Βασικά, αν θυμάστε το περίφημο πρόγραμμα ήλιος που είχε κάνει ο ανεκδίκητος Παπακοσταντίνου, όπου ήθελε να ξεφορτωθούν όλα τα πάνελ της Γερμανίας, τα χαρασμένα ουσιαστικά και που ήταν κοντινό γι' αυτό. Λέω ακριβώς το τι σημασία έχει η ενεργητική διαδικασία της χώρας, η παραγωγική της διαδικασία, τι θέλει να φτιάξει. Αυτοί πήγαν να φτιάξουν ένα τοπίο δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά έξω, δεν υπήρχαν τέτοια δίκτυα. Το ρεύμα που έχουμε εμείς μας έφτανε και μας υπερκάλυπτε. Ακριβώς να ξεφορτώσουν. Το ήλιος είναι μια προσπάθεια. Δεν έχει μεγαλύτερη απάτη. Το ήλιος είναι μια προσπάθεια σε ένα χώρο ο οποίος από τη φύση του είναι μοιρασμένος για μικρότερα βαλάντια. Ήταν μια προσπάθεια να πούνε, α, εδώ βλέπουμε κάτι το οποίο φαίνεται να περπατάει καλά οικονομικά. Για κάτσε να κάνουμε 5-10 μεγάλα project, να κλείσουμε και τη δυνατότητα για οποιονδήποτε άλλον και να έχουμε μια πολύ καλή επένδυση τώρα που το πήραμε χαμπάρι, γιατί πιο πριν δεν το είχαμε δώσει βάση. Όχι, αυτό ήταν για να πάνε τα πάνε. Αυτό έγινε με το ήλιος. Με το ήλιος αυτό έγινε. Απλώς το πλασάραμε διαφορετικά και κάποιος ο οποίος δεν ήξερε και τεχνικά το θέμα και θα μπορούσε άλλα πράγματα με το ίδιο. Με το ίδιο ήταν μεγάλα πράγματα. Η Γερμανία να αγοράσει λίγο. Για το θέμα του ΦΠΑ, είναι λυμένο το θέμα. Το πρώτο πρέπει να διδάξει τη σωστή συμπεριφορά είναι το κράτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταστρέφονται επιχειρηματίες για να μπορούν να πάρουν την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούνται. Και εδώ καταστρέφονται οι κατασκευαστές, που ήταν και οι ίδιοι. Δεν είμαστε εμείς ενάντια και στους καλούς κατασκευαστές. Και δεύτερο, δεν είναι δυνατόν σήμερα, φαντάζομαι ότι κάποιοι θα είμαστε τέτοιοι. Οι οποίοι συνάδελφοι, οι οποίοι κόβεις, δίνεις ένα εμπόρευμα, παίρνεις επιταγή για 8 μήνες, δεν πληρώνεται πιθανόν και επιταγή γιατί τους κάνουν τα κανόνια, και εσύ είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις το ΦΠΑ μέσα στο μήνα ή στο τρίμηνο ανάλογα ό,τι υποβάλεις.
στο Ισραήλ, σαν το ένα παράδειγμα τελευταία που είχαμε συναντήσει σε μια ευρωμενική συνδιάσταση, ενώνει τα γήπεδα να τελειώσει και στην Ελλάδα όπως έχει τελειώσει όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, η μεταγνωμένη επιταγή μπορεί να είναι, αλλά και να μην είναι επιταγή, υπάρχουν ελεύθερα αυτά. Είδα μάλλον τη δουλειά τελικά μια επιτοκνία, γιατί δεν υπάρχει πελάτη να το πληρώσει με τριβιέ. Το ΦΠΑ αποδίδεται άμα τη πράξη. Έχει νομοθετήθηκε και στο Ιδρύο τελευταίο. Δηλαδή εδώ είναι τεράστιο το θέμα. Α σα πω ένα παράδειγμα. Έβγαλα εγώ ένα βιβλίο. Φύγανε τα κομμάτια στου κοντρεμπόρου και μου είπαν: έλα σε 5 μήνες, θα γίνει καθάριση και πάει σε 4 μήνες επιταγή. 9 μήνες. Εγώ έπρεπε να πληρώσω το ΦΠΑ σαν να τα έχω πάρει τα λεφτά. Πού να τα έχω. Αυτό λέω ότι ό,τι είναι μετρητή να το πληρώσει. Από εδώ άμα τη πράξη. Άμα δεν πει πράξη, εγώ θα το δώσω. Και έχει καταστραφεί κόσμο γιατί έχουν πέσει τα κανόνια των επιταγών. Και ούτε, ζημιογόνα, ούτε τη ζημία το αναγνωρίζει και ούτε και το ΦΠΑ. Για να έχεις πέρας πράξη. Λοιπόν, ορίστε, ο Γρηγόρης και μετά ο Κώστας. Ένα λεπτό, Γρηγόρης. Είπατε, κύριε Πετράκο, για τις οικονομικές ζώνες. Κάπου διάβασα ότι ο κύριος Τατούλης είναι ένθερμος υποστηρικτής. Βέβαια. Έτσι, είναι αλήθεια. Εννοείται. Σε ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο είναι και αυτός μέσα. Αυτά που είπατε, 1, 2, 3, μου αρέσανε οι τοποθετήσεις σας, αλλά δεν κατάλαβα αν θα είναι με τρόικα ή χωρίς τρόικα, γιατί χωρίς την τρόικα δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Μ' αρέσανε. Χωρίς την τρόικα. Χωρίς την τρόικα. Εννοείται. Δεν τελειώσα. Μια ερώτηση στον κύριο συνάδελφο συνδικαλιστή μου, και εγώ γνωριστήκαμε. Εγώ έχω όλες τις προϋποθέσεις για να πάρω το επίδομα του επαγγελματία, αλλά έχω κάνει ρύθμιση στον ΟΑΕ και δεν το παίρνω. Και λέω, θα μπορούσε αυτό που δικαιούμαι, γιατί το έχω πληρώσει, να μην το κράταγε το ΟΑΕ, ας μην το παίρνω. Το επίδομα ενεργείας μεγάλη, το επίδομα ενεργείας μεγάλης επιχείρησης. Έναντι χρέος. Έχω όλες τις έχω κάρτα ενεργείας, τα πάντα. Αλλά επειδή έχω κάνει ρύθμιση στον ΟΑΕ, πρέπει να μην χρωστάς. Μα σας είπα ότι οι προϋποθέσεις που βάλανε για το, το επίδομα. Εντάξει, υπολογίζουμε ότι πιθανόν να βρεθούν και χίλιοι. Γιατί αφιβάλλω, αλλά πα εντό κάπου κάνουν μια υποτεκτήμηση για να μην λέμε τελείω ένα όχι σε όλα, χωρίς να είμαστε και απόλυτοι. Είναι σίγουρο ότι το επαναλαμβάνω. Οι προϋποθέσεις που βάλανε είναι για να μην μπορεί να το πάρει ο κόσμο, για να κρατήσουν τα λεφτά αυτά και δεν τα έχουν. Τα δώσαν αλλού. 100 εκατομμύρια τόσο. Όσο για τις Κυριακές, θα μπορούσατε να το πείτε πιο σκληρά. Δηλαδή, γιατί και εγώ στην Αθήνα που είμαι στην ΕΣΕΠ, το συζητάμε με το Κορκίδη, να τα πούμε στον κόσμο. Ποιο ζητάει να ανοίξουμε όλες τις Κυριακές, τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Εννοείται, τα μόλις. Ναι, απλά αυτοί βάλανε την πεπονόφλουδα, ότι θα ανοίγουν μόνο όσα είναι κάτω από 250 τετραγωνικά. Και όχι αντίστοιχα. Αυτό είναι και είπαν. Θα πάνε στο συμβούλιο. Φωνάξανε στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εμπορίου Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους των πολυκαταστημάτων αυτών του ΜΟΛ, Λάτσιντες δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Και οι οποίοι βέβαια υποτίθεται δεσμευτήκαν σαν κύριοι ότι δεν θα κάνει κανείς αγωγή για να μην πέσει, γιατί συνταγματικά εμείς, έτσι όπως είναι διαδεδομένο όλο το δικό μας το Σύνταγμα, επί της ουσίας θα μας το ακυρώσει ένας επιχειρηματίας την ίδια μέρα. Θα ανοίξουν όλοι δηλαδή. Και οι μεγάλοι. Απλά επειδή ξέρουν ότι δεν περνάει αυτό έτσι μόνο με την έννοια ανοίγουμε τα μαγαζιά όλοι, βάλανε αυτό το πράγμα. Για να την πατήσει ο κόσμος και να αντιδράσει. Ευτυχώς σε έναν βαθμό αυτό το έχουμε καταφέρει τουλάχιστον συνδικαλιστικά να πω περισσότερο. Έχουμε καταφέρει στον κόσμο, το έχουμε περάσει, το έχουμε καταλάβει. Θα το είχαν περάσει ήδη. Επειδή έχουν δει την αντίδραση στη ΣΥΣΟΜΗ, έχουν καταλαγιάσει. Δεν το καταφέρουν. Δεν έχουν καταλαγιάσει. Το τρόικα αυτό δεν το καταφέρει. Μα ξεκινήσανε στη Μεσσίνη πριν λίγα χρόνια και αρχίσανε και ανοίγανε κινέζικα. Έχουν ανοίξει τώρα μεγάλα καταστήματα. Πάω λοιπόν, μαθαίνουμε ότι είναι εργαζόμενοι πολύ κλπ. Πάω στο ΙΚΑ σαν συνδικαλιστής και λέω: δεν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, να δούμε. Είναι ασφαλισμένοι αυτοί. Μου απαντάει ο υπάλληλος και φίλος μου: δεν πάω να μπλέξω. Φίλος, δεν πάω να μπλέξω. Μα δεν είναι ασφαλισμένοι. Καλά, δεν είναι. Κώστα, μια ερώτηση έχω και στο βουλευτή και στο συνδικαλιστή. Δεν μου ετέθη σποραδικά, είναι αλήθεια το τη φορά, αλλά και παλιότερα στις μέρες προετοιμασίας που περάσανε για αυτή τη δουλειά. Επαγγελματοβιοτέχνες της πόλης, καταστηματάρχες κυρίως, μου είπαν, δεν το ξέρω γι' αυτό ρωτάω, ότι υπάρχει αυτόματη κλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών ανά τριετία στον ΟΑΕ.
τον οποίο όπου και αν συζήτησα είναι έτοιμα τουλάχιστον να παγώσει. Η πρότασή μας, τι θα λέμε στον κόσμο. Αυτό. Να απαντήσουμε αυτό που είναι να ρωτήσει και η κυρία, γιατί είναι τελευταία. Εγώ έχω μόνο μία ερώτηση και μετά μία μικρή τοποθέτηση. Λοιπόν, στις χαρακτηρισμένες ημιωρινές περιοχές, όπως είναι η Δυτική Μάνη, οι μικροκαταστηματάρχες, επαγγελματίες τέλος πάντων, οι μικροεπιχειρηματίες, δεν υποχρεούνται στην κατάβαση των εντάξει στο ΤΕΛ. Οπότε, έχουν ΟΓΑ. Τώρα όμως πρόκειται αυτό να αρθεί και θα υποχρεούνται να είναι στο ΤΕΛ. Οπότε, εκεί έχουμε ένα θέμα. Πολύ σοβαρό, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Ένα αυτό. Δεύτερο. Και εμείς καταθέσαμε ερώτηση και τροπολογία και γι' αυτό αυτό που είπα, ότι να παίρνουν και το επίδομα και αυτοί που είναι στον ΟΓΑ, άρα είμαστε, το αναγνωρίζουμε, ξέρουμε τα μικρά χωριά και λοιπά. Λοιπόν, επειδή για τους προλαλήσαντες, για κάποιους προλαλήσαντες, οι αντιοχές μας ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε ακόμα έτσι παγωμένοι και καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα στον άλλο. Όπως ακριβώς έχει αδρανήσει και το κίνημα των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα, όπως έτσι ακριβώς αδράνησε και το κίνημα της πατάτας, που ξαφνικά η πατάτα πήγε στα 15, 20, 25 λεπτά και τώρα ξανά τσούπε ένα ευρώ η πατάτα, πιο ακριβή από ό,τι ήταν. Αλλά και μάλιστα Αιγύπτου. Και μάλιστα Αιγύπτου. Ένα 10. Στη Στούπα, στα σούπερ μάρκετ, ένα 10. Από 85 λεπτά μέχρι ένα 10. Και δεν είναι μόνο ο Σαραβίας, είναι όλοι. Λοιπόν, εγώ έχω μία δήλωση να κάνω, μία προειδοποίηση και μία απειλή μαζί. Επειδή δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι η εξουσία διαφθείρει. Αν αύριο μεθαύριο ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα ενία της χώρας στα χέρια του και σε βάθος χ χρόνου το χ θα το δείξει και θα αξιολογηθεί στην πορεία. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Δείξει την σημεία διαφθοράς ή δεν προλάβει σημεία διαφθοράς, εγώ πρώτη θα είμαι η μεγαλύτερη πολέμιός του. Εάν δεν μπορέσουμε να περάσουμε στο συμπολίτη μας την τιμιότητα, το σεβασμό του ανθρώπου στον άνθρωπο, στο αύριο, στη ζωή την ίδια, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Και το τελευταίο, μία, τώρα εντάξει, μπορεί να είναι και όνειρο που μου φέρει εμείς μικτός. Όπως υπάρχουν στον ασφαλιστικό χώρο αντασφαλιστικές εταιρείες που μπορούν να σώσουν μια ασφαλιστική που βαράει κανόνι, γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν στις ρημανοτράπεζες κάποιες άλλες αντασφαλιστικές, δεν ξέρω, αντιτράπεζες, ξέρω εγώ τι. Όχι μόνο η τράπεζα ειδικού σκοπού που θα έχει ειδικό σκοπό, αλλά θα είναι ένα είδος ασφάλειας η οποία θα συντηρείται από τις ίδιες τις τράπεζες και να μπορέσει να σώζει τις τράπεζες όπου χρειάζεται, αν χρειάζεται. Κάτι θέλει να πει ο Βασίλης και να κλείσουμε. Μια κουβέντα. Αυτό που χρειαζόμαστε από τους πολίτες, αυτό που χρειαζόμαστε από τους ευρέους, είναι συμμετοχή. Το οποίο δεν το είδα σήμερα. Ποια είναι. Ενώ έξω συζητούσαν και υπήρχαν διάφοροι πρόεδροι, εδώ δεν πήραν τον λόγο να πούνε μια πρόταση. Γιατί το λέω αυτό. Ακούσαμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τον Ιούνιο θα ολοκληρώσει με το πρόγραμμά του. Χρειαζόμαστε όμως και τις προτάσεις των φορέων. Και σε αυτό που είπα, ας πούμε, το θέμα της συμμετοχής, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της ανάθεσης. Εάν ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική ότι ας πούμε θα υλοποιήσει μόνος του, χωρίς τη στήριξη του λαϊκού παράγοντα, όλα αυτά τα οποία θα έχει στο πρόγραμμά του, νομίζω ότι θα κάνουμε λάθος. Και επειδή ακριβώς όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα έχει να παλέψει
με μεγάλα συμφέροντα. Θα έχει να παλέψει με τρόικα, θα έχει να παλέψει με θηρία. Θέλω να τονίσω το θέμα της συμμετοχής, ότι αν ο λαός δεν είναι, ας πούμε, αρρωγός και ενισχυτής των προσπαθειών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει περίπτωση το πείραμα να είναι επιτυχημένο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θα ήθελα σε άλλες τέτοιες συζητήσεις, και να το έχουμε στο μυαλό μας, εντάξει, δεν μπορούν να λυθούν όλα σε μια συζήτηση, οι φορείς οι οποίοι, ας πούμε, έχουν προτάσεις, θα πρέπει, ας πούμε, να τις φέρουν προς τα πάνω, να τις αξιολογήσουμε, να τις συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας. Μπορεί κάποιες από αυτές να είναι χρήσιμες, να μην τις έχουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας, και εν πάση περιπτώσει να εμπλουτιστεί όσο γίνεται περισσότερο το πρόγραμμα. Πάντως, Βασίλη, για να αποδώσουμε την πραγματικότητα, μπορεί να μην μιλήσαν εδώ, όμως καθημερινά, σαν βουλευτές, βομβαρδιζόμαστε από όλους τους φορείς, από τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα μας ψάχνουν οι άνθρωποι καπνοπόλες, οι άνθρωποι που κάνουν οι πράκτορες, που με το τσιγάρα που πάει να, η Φίλιπ Μόρις πάει να τους στραγγαλίσει. Θέλω να πω δηλαδή, όλοι οι φορείς και κατ' επανάληψη, όταν ήταν και το φορολογικό και όλα τα ζητήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πρωτοβουλίες, καλέσαμε, έχουμε κάνει διαβούλευση εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η πλειοψηφία της τρικομματικής κυβέρνησης όλες τις φορές δεν το ήθελε, κάναμε και δικές μας και τους καλέσαμε και έχουν κληθεί όλοι οι άνθρωποι και έχουν δώσει τις προτάσεις τους, και τις οποίες οπωσδήποτε τις λαμβάνουμε υπόψη μας σε μεγάλο βαθμό για να διαμορφώσουμε αυτό που είπε ο Νίκος, για να εμπλουτίσουμε, γιατί όπως είδατε συγκεκριμένες θέσεις έχουν. Το βάθμι, ναι, γιατί εντάξει είναι ολοκληρωμένες. Λοιπόν. Στην ερώτηση του συνάδελφου Σύντροφου, όσον αφορά το θέμα των κατηγοριών της τριετίας, η οποία πράγματι έγινε τελευταία και γι' αυτό αυξήθηκε και παραπάνω. Εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα προηγούμενα, πάμε σε αυτά. Κοιτάξτε, εγώ είπα και θέλει και είπε ο Θανάσης τώρα και ο σύντροφος Αγωγή, ότι πρέπει και χρειαζόμαστε και τη δική σας τη γνώμη σε πολλά πράγματα. Υπεφωτισμένος είναι ο λαός. Υπεφωτισμένοι στις ηγεσίες είναι λίγοι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Λέω το εξής. Ας πούμε, μια σκέψη είναι να μην αλλάζουν κατά τριετίες οι κατηγορίες, αλλά να πάει με βάση το τρίτο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αυτό έχει ένα προοδευτικό χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη. Πες τη γνώμη σας. Δηλαδή, μια επιχείρηση που κάνει 30.000 το χρόνο τζίρο, και υπάρχουν πολλές τέτοιες σήμερα, δεν κάνουν παραπάνω. Τζίρο, όχι κέρδη. Δεν μπορεί να πληρώσει. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πληρώσει 800 ευρώ το δίμηνο. Αυτό μπορούσε να είναι με βάση, δηλαδή, να βγουν η συμμετοχή προς τον ασφαλιστικό φορέα με βάση τον τζίρο. Που έχει κάτι επιχείρηση και να υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες και αυτά που θα συμβάλλει στον οργανισμό. Αυτό θα σημαίνει βέβαια και ανάλογα σε μια ανάλογη μοίρα. Ναι, θα σημαίνει βέβαια ότι θα πάει σε ένα πλαφόν. Μια κυβέρνηση αριστερά θα κάνει ένα πλαφόν λευκή σύνταξη των 300 ευρώ. Είναι προφανές. Μιλάμε τώρα για άλλο σύστημα, γιατί μιλάμε για το δικό μας τι θέλουμε να κάνουμε. Εκεί θα μπορούσε, γιατί θα έχει, αν ας πούμε, ο Λάτσης που εκμεταλλεύεται το ΜΟΛ, ας πούμε, είχε ένα προοδευτικό χαρακτήρα η συμμετοχή του σε αυτό, θα έπρεπε να πληρώσει πολλά λεφτά. Και το ασφαλιστικό σύστημα θα σωζόταν. Θα βάλει ένα πλαφόν κατώτερου σύνταξη, η οποία ξεκινάει ανάλογα με τον τζίρο. Λέω μία σκέψη που υπάρχει σοβαρή και την επεξεργαζόμαστε. Πες και εσύ τη γνώμη, γιατί αλλιώ πράγματι θα κάνει κατηγορίε. Πόσε, 3, 5, 10. Αλλά προφανώς ότι αυτό δεν βγαίνει σήμερα. Όσο αφορά τον ΟΓΑΝ, πάγωσε, πήρα προχθές το ΤΕΒΕ, μου ήρθε και εμένα χαρτί από τον ΟΓΑΝ. Δεν πάγωσε, γιατί εμένα μου ήρθε με την αύξηση. Ανάλλαξα κατηγορία. Εγώ άλλαξα κατηγορία. Αυτό που είπε η κυρία, για το θέμα του ΟΓΑΝ στα μικρά χωριά, είναι πράγματι αυτό σε εφαρμογή. Τώρα, μία σκέψη που θα μπορούσε να υπάρξει εναλλακτική λύση θα ήταν να υπάρξει, να γραφτούν στον ΑΕΝ, αλλά να είναι μια κατηγορία ειδική 30 ευρώ το μήνα, σε 20 ξέρω εγώ. Δηλαδή, ειδική κατηγορία πολύ χαμηλή. Αφού κάνει μια επιχειρηματική δράση. Άρα, να μην είναι η κατηγορία των 250 ευρώ. Παναγιώτη, και τελειώσαμε. Τηλεγραφικά δύο κουβέντες, γιατί θεωρώ την ανάγκη. Δεν ξέρω τι έχετε συζητήσει, γιατί καλές φορές είναι αργά. Πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θέμα συζήτησης με τους μικρομεσαίους που ανοίγουμε τώρα τη συζήτηση, διατήρηση μικρομεσαίας επιχείρησης, μεγάλωμα και τράπεζες. Γιατί το λέω έτσι? Όταν ήρθα να κουβεντιάσετε για το θέμα τράπεζες, δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα σήμερα μετά τη διάλυση του ΓΑΜ.
δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε. Είμαστε σε μια φάση τραγική. Μπορεί να είμαστε χειρότερα και από την Κύπρο. Δεν θέλω να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα τώρα. Εκείνο που έχω να πω όμως είναι το κομμάτι των μικρομεσαίων. Θα πάμε στην τράπεζα να κάνει τη 48 δόσεις 96, να μας ρυθμίσει, να μας κουρέψει. Ξεχάστε το. Οι διαταγές της Τρόικας είναι εντελώς ανάποδες. Πάρτε τους και στα στόβρακα και κλείστε τις μικρομεσαίες. Άρα την αντίσταση, για να σταματήσω εδώ και να πω τίποτα άλλο, την οργανώνουμε με βάση αυτή τη λογική. Ό,τι λεπτομέρειες στο διάβολο. Υπάρχουν δύο συνεταιριστικές τράπεζες, καλές, να κάνει τράπεζες. Θέλει πολύ κουβέντα, μήπως αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τις. Πολύ καλό διάλογο.